Στο Νίκ Άλις Χολ του Αλεξανδρίου πέφτει σήμερα η αυλαία του Top 6 αλλά και συνολικά του καινοτόμου τρίτου γύρου στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Basket League. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που κουβαλά πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά το σημερινό το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να επηρεάσει βαθμολογικές ισορροπίες και τελική κατάταξη πριν τα επερχόμενα play-off. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Οι ομάδες προθερμαίνονται. Είναι τα τελευταία λεπτά αυτής της διαδικασίας. Απευθείας μετάδοση της R3 μέσα στην εβδομάδα αρχίζουν και τα play-off. Όμως, ξεκινώντας από αυτήν την πέμπτη αγωνιστική του Top 6, Άρης Μιντέα, Παναθηναϊκός Άκτορ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζουμε με το ρεπορτάζ και πάμε πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας και από εμένα από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μαζί μας τον άμεσο συνεργάτη του Εγκίνα Ταμάν, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Coach, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μέσω μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περίοδου με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη, σε Ελλάδα πλέον. Σήμερα πέφτει η αυλαία εδώ του πρόσθετου γύρου του πρωταθλήματος του Top 6 με μια αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει για το σημερινό παιχνίδι? Μετά την απαιτητική σειρά που είχαμε με τη Μακάμπη, στην ουσία τα δύο παιχνίδια που είχαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα και σήμερα με τον Άρη, είναι οι πιο δυνατές μας προπονήσεις μετά από αυτά τα παιχνίδια. Περιμένουμε πριν όμως από το Final Four να τελειώσουμε σήμερα και να προετοιμαστούμε για τα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος που έχουμε δύο παιχνίδια την Πέμπτη και το Σάββατο, να είμαστε πανέτοιμοι. Αν είναι δυνατόν να τελειώσουμε αυτή τη σειρά όσο δυνατόν μεγαλύτερο rotation, υγιής, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το Final Four. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό παιχνίδι. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει φέτος τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα και μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ, στον αγώνα του δεύτερου γύρου. Ο Άρης που έμεινε 23 μέρες, όπως και άλλες ομάδες, μακριά από την αγωνιστική δράση, έδωσε την περασμένη Παρασκευή εδώ ένα φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ακούμε την Ευγενία Γίτα. Καλησπέρα, Ευγενία. Καλησπέρα, Γιώργο, από τον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Σωτήρη Καραποστόλ, τον βοηθό προπονητή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αγωνιστική αδράνη για τον Άρη 23 μέρες μετά, απέναντι στον Παναθηναϊκό στην αυλαία του Top 6. Χρόνια πολλά και από μένα. Σίγουρα 23 μέρες χωρίς παιχνίδι είναι πολλές. Χωρίς να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί κακά τα ψέματα και οι παίχτες και οι προπονητές αλλά και ο κόσμος τρέφονται από τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε. Έχουμε δουλέψει αρκετά στην διακοπή. Θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα σήμερα που θα μας χρησιμεύσουν φυσικά στα play-offs. Αλλά από εκεί και πέρα θα παίξουμε για την νίκη. Παίζουμε στην έδρα μας και πιστεύω να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Είστε και η μοναδική ομάδα που κατάφερε φέτος να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ναι, το κάναμε μία φορά, γιατί εμείς ξανακάνουμε ακόμα μία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Οι παίκτες πήγαν στους πάγκους. Έχουμε την παρουσίαση σε λίγο. Ο Άρης με 13 νίκες, 13 ήττες έως τώρα στο πρωτάθλημα, σε συνδυασμό της κανονικής περίοδου και μετά του Top 6. Θα μπει στα play-off από την πέμπτη θέση και με μειονέκτημα έδρας, έχοντας αντίπαλο τον Προμηθέα. Όμως από τον Παναθηναϊκό ξεκινάει η παρουσίαση, η φιλοξενούμενη ομάδα με 11 παίκτες, καθώς υπάρχουν απουσίες. Μια τετράδα απουσιών, Σλούκας, Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, Καλαϊτζάκης και Κώστας Αντετοκούμπο στη λίστα. 11 παίκτες. Εδώ είναι Βιλντόσα, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκι, Σαμοντούροφ, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γκριγκόνης, Μίτογλου και Ματζούκας. Ναν και Λεσόρ στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague, την πεντάδα της χρονιάς, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Παρουσίαση για την δωδεκάδα του Άρη, που έχει τις δικές του απουσίες στον σημερινό αγώνα. Ο Δημήτρης Κατσίβελης με ενοχλήσει στη γάμπα και ο Τζόναθαν Στάρκ με πρόβλημα στον τένοντα. Τη θέση του Στάρκ στη δωδεκάδα έχει πάρει ο Ριντ. Εδώ είναι η 12 του Άρης. Λαυσάκης, Ανόγκο, Τολιόπουλος, Μπλούμπεργκς, Τσακτσίρας, Μποχορίδης, Περσίδης, Ντεσόουζα, Χαρέλ, Καλόγυρος, Ριντ και Γκάλινατ. Προπονητής ο Γιάννης Καστρίτης απέναντι στον Εργκίν Αταμάν που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο Final Four του Βερολίνου. Και είναι η ώρα για την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Thank you.
Τελευταία διαφημιστικά μηνύματα πριν από την έναρξη του αγώνα. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Απευθείας μετάδοση της R3 είναι η πέμπτη αγωνιστική του Top 6 στην Stoiximan Basket League. Άρης Παναθηναϊκός. Εδώ Ματίας Λεσόρ. Όπως είπαμε, σε μια πεντάδα που ανακοίνωσε η EuroLeague, η καλύτερη της φετινής διοργάνωσης. Μια πεντάδα με τρία γκάρντ. Πλην του Ναν από πλευράς Παναθηναϊκού, όπως και ο Λεσόρ. Ο Καμπάτσο της Ρεάλ, ο Τζέιμς της Μονακό. Και στο 4 ο Χέις Ντέιβις της Φενέρ. Παναθηναϊκός με 25 νίκες σε 26 αγώνες έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στη βαθμολογία πρωταθλήματος και μπαίνει στα play-off με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Έχει συμβεί το ίδιο 12 φορές στο παρελθόν και τις 12 ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα. Είναι η μοναδική αίτη εκτός έδρας ομάδα του φετινού πρωταθλήματος. Έχει φτάσει στο 12-0. Όπως είπαμε, έχει χάσει στην έδρα του από τον σημερινό αντίπαλο, ο Άρης, που θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα με πρώτο αγώνα την Παρασκευή στην Πάτρα στις 5 και 4 αυτό το παιχνίδι. Παρασκευή 17 Μαΐου. Πάμε στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στην Ευγενία Γήτα. Ακούσαμε πριν την άποψη του assistant του Καστρίτη. Εδώ βλέπουμε Ευγενία μισό λεπτό. Μια πεντάδα που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με Σαμοντούροφ και Μπαλτσερόφσκι στην αρχή πεντάδα, μαζί με Ναν, Γκραντ και Γκριγκόνης. Ναι, Ευγενία, σε ακούμε λίγο. Ο Άρης, όπως και εσύ το είπαμε και πριν, έχει αρκετό καιρό να μπει σε δράση. Ήταν ο αγώνας με τον Κολοσσό εδώ, σε αυτό το γήπεδο. Ακριβώς, Γιώργο, είναι το σημείο που προβληματίζει τον Γιάννη Καστρίδη και το πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες του μετά από αυτή την αγωνιστική αδράνεια των 23 ημερών. Το βλέπουν σαν ένα καλό, δυνατό τεστ εν ώψη της έναρξης των play-off, να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κυρίως σε πρώτη φάση θέλει να αναλωθεί πάλι στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα γνώριμο στοιχείο του φετινού Άρη. Ο Άρης που είναι πιθανό να δώσει ακόμη και 4 αγώνες σε διάστημα 10 ημερών, σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι προηγήθηκε από την άλλη πλευρά, αντίθετα με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τη σειρά με τη Μακάβη στην EuroLeague. Τελευταίο παιχνίδι την περασμένη Τρίτη στο ΆΚΑ, η νίκη πρόκριση 81-72. Την περασμένη Παρασκευή νίκησε πάλι στο ΆΚΑ τον Προμηθέα 90-82 σε ένα εξαναβολής παιχνίδι του Top 6 και δίνει σήμερα τρίτο παιχνίδι σε διάστημα μιας εβδομάδας, έχοντας, όπως ανέφερα και πριν, τις 4 απουσίες Σλούκας, Πάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, Κώστας Αντετοκούμπο και η τέταρτη απουσία με την ίωση που έχει ο Καλαϊτζάκης. Οι οδηγίες από τον Καστρίτη λίγο πριν τον τζάμπολ. Πάμε και στον Νίκο Γκάρα και τον Γενικό. Είδαμε λοιπόν, όπως το ανέφερες και εσύ νωρίτερα, Γιώργο, να γίνεται πράξη αυτό που μας ανέλησε στο pre-game και ο Χρήστος Ερένης. Δηλαδή το rotation με Μπαλτσερόφσκι και Σαμοντούροφ στη θέση των ψηλών. Ξεκινάει αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Λεζόρ, ο οποίος πήγε εκεί πέρα, αγκάλιασε τον Σαμοντούροφ, ο οποίος νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει. Ξεκινάει ως βασικός. Έτσι. Αυτή και αν δεν είναι και ψυχολογική αλλά και σωματική όθηση του έδωσε ο Γάλλος Σέντερ, ναι, φυσικά. Και βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού, οι συνεργάτες του, ο Χρήστος Ερλής και ο Σάββας Καμπερίδης, μετέφεραν τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν προς τους δύο παίκτες, ειδικά αυτούς, τον Σαμοντούροφ και τον Μπαλτσερόφ, και οποίοι δεν ξεκινούν βέβαια τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, το παιχνίδι ως βασική. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, βασίζει, στηρίζει πάρα πολλά και στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος απέδειξε και στη σειρά με την Μακάμπη, αλλά γενικά ότι διέρχεται μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας, φυσικά στον Γκραντ, αλλά και τον Γκριγκόνης. Είναι βέβαιο ότι περιμένει πάρα πολλά και από την περιφερειακή του γραμμή ο Τουρκός τεχνικός. Ναν και Λεσόρ που μπήκαν στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague, Νίκο, αλλά έχουμε και τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Στους 10, ναι, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Κοντός, ο
αυτή η σύνδεση που κάναμε στον κόσμο. Ακριβώς στον κόσμο των σπορ. Ο διευθυντής μπάσκετ της Παναθηναϊκός, να το πούμε στα ελληνικά, είναι μια δικαίωση σίγουρα, μια επιβράβευση για όλη αυτή την προσπάθεια αλλά και για την επένδυση την πάρα πολύ μεγάλη που έγινε το περασμένο καλοκαίρι από την διοίκηση και φυσικά από τον μεγαλομέτωχο ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, που φυσικά ανέφερε και τον παζουλισμό πραγματικά που επικρατεί τον πανικό για ένα εισιτήριο από τους φίλους του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι. Είναι πολύ λίγα τα 539 τα οποία διατίθεται σε πρώτη φάση και γίνονται προσπάθειες από την ΚΑΕ να εξασφαλίσουν το δυνατόν περισσότερα. Αυτή είναι η εικόνα στο Nick Gallis Hall για λίγο πριν το Τζάμπολ, όπου ο De Souza με τον Μπαλτσερόφσκι θα διεκδικήσουν. Είπα πριν για τον Φλούκα που είναι σήμερα πόν. Είναι στη δεύτερη πεντάδα μαζί με δύο της Μακάμπι, τον Μπράουν και τον Μπόλτγουιν, και δύο της Ρεάλ, τον Χεζόνια και τον Ταβάρες. Αλλά ας επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Πρώτη επίδεση για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα στη γωνία. Σάμο Ντούροβ δεν δίστασε και πολύ και ευστόχησε το πρώτο καλάθι από τον νεαρό που είχε και την δυνατότητα με διπλό δελτίο φέτος να αγωνιστεί στην Elite League. Ο Άρης με τον De Souza. Έχει στην πεντάδα ο Άρης τον Γκάλινατ που πήρε χρόνο συμμετοχής μετά από μια απουσία σχεδόν τριών μηνών. Έπαιξε όχι πολύ στον αγώνα με τον Κολοσσό, ένα επιθετικό όπλο του Άρη στον πρώτο μισό της σεζόν. Ο Γκάλινατ τραυματίστηκε και ήταν αισθητή η απουσία. Τώρα είναι απέναντι στον Κέντρικ Ναν, στην άμυνα που κάνει Μπαλτσερόφσκι. Αντίπαλο τον De Souza, θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του. Rebound από τον Αγγολέζο σέντερ του Άρη. Ο Χαρέλ πήρε από τον Τολιόπουλο, πήγε η μπάλα στον Γκάλινατ από την baseline. Με άμυνα από δύο αντιπάλους, Τολιόπουλος παστόκησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Γκάλινατ. Διαιτητική τριάδα, Στέλιος Σημεωνίδης από τη Θεσσαλονίκη, Μάνος Τσολάκος και Γιάννης Τιγάνης από την Αθήνα. Τζέριαν Γκραντ στο rebound. Ο Γκριγκόνης βρήκε την πάσα που αξιοποίησε τελικά ο Μπαλτσερόφσκι. Δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού πέτυχαν τα πρώτα καλάθια του αγώνα. Δίποντο ήταν και του Σάμο Ντούροφ στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός στο top 6 έχασε από... κέρδισε τα παιχνίδια. Έχει, όπως είπαμε, μόλις μία ήττα. Κέρδισε όλα τα έως τώρα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στο top 6, σε αντίθεση με τον Άρη που σε τέσσερις αγώνες έκανε μία νίκη εκτός έδρας επί του Περιστερίου. Το Λιόπουλος και Μπλούμπεργς είναι καλός στο περιφερειακό σουτ. Είναι τρίποντος ο Μπλούμπεργς, το έχει δείξει αυτό, και η πρώτη πόντη του Άρη στον αγώνα. Ο Γκραντ με τον Ναν που ελευθερώθηκε για ένα σουτ τριών πόντων, και αυτός κι αν είναι καλός στα σουτ τριών πόντων. Κέντρικ Ναν, Παναθηναϊκός φτάνει τους 7. Μετά τα καλάθια του Σαμοντούροφ και του Μπαλτσερόφσκι, τώρα από την περιφέρεια το τρίποντο του Ναν. Ο Τολιόπουλος στη συνεργασία που δεν βγήκε τελικά για να κάνει, μετά και φάουλ ο De Souza, αφού δεν πήρε την πάσα όπως θα ήθελε από τον συμπαίκτου. Μετά ο Γκραντ είναι κάτω, σηκώνεται και ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Εγκίνα Ταμάν ζήτησε αντιαθλητικό από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Μάλλον από τον κύριο Τσολάκο. Εδώ είναι η φάση. Ναι, έκανε κιόλας τη χειρονομία για challenge. Να δούμε τώρα. Νομίζω ότι έχει και τύχη. Ναι, αυτό ακριβώς γίνεται. Challenge από τον Εργίνα Ταμάν και βέβαια οι διαιτητές θα βρεθούν στο instant replay για να εξετάσουν, να τσεκάρουν και πάλι τη φάση. Σημεωνίδης και Τιγάνης, οι δύο από τους τρεις διαιτητές. Σε μια πρώτη επαφή με το monitor, πολύ νωρίς σχετικά, στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Ακούμε κιόλας. Εδώ είναι η φάση. Έχει δοθεί απλό φάουλ, η συζήτηση και η ανασκόπηση γίνεται για την αναβάθμιση φάουλ σε αντιαθλητικό και περιμένουμε. Μια και γίνεται πλέον λόγος για τα play-off, να πούμε
ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Την 5η, 16 Μαΐου, 8 και 4, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Τα play-off θα τρέξουν, ενώ οι ημερομηνίες θα είναι σχετικά πιεσμένες, καθώς έχουμε το προολυμπιακό από 2 έως 7 Ιουλίου και πρέπει να μείνει χρόνος και για την προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Αν τα play-off ολοκληρωθούν 10-12 Ιουνίου, θα είναι καλά. Αν φύγουν μετά τις 15, τότε θα υπάρχει ένα ζήτημα με την εθνική. Το φάουλ, η απόφαση δεν άλλαξε. Μπάλα πλάγια μετά το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο του Ντε Σόουζα και πρώτο στο παιχνίδι. Συνέχεια στον αγώνα. Γκραντ βλέπει προς τον Μπαλτσερόφσκι, τελικά βρίσκει τη λύση στην πάσα με τον Γκριγκόνης. Η πάσα τώρα από τον Γκραντ, μια πάσα για τον Μπαλτσερόφσκι που με δύο αντιπάλους και δεύτερο φάουλ του Ντε Σόουζα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι το 140 από καταβολής πρώτης εθνικής. Την αγωνιστική περίοδο 1963-1964, την πολύ μακρινή για αυτή η εποχή. Ο Ναν, ο Γκραντ με τον Χαρέλ, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς βάρη και πολύ ικανός στα κλεψίματα όπως έδειξε στο φετινό πρωτάθλημα. Το rebound από τον Ντε Σόουζα. Ο Γκριγκόνης βρήκε πρώτα την μπάλα και μετά ο Μπλούμπεργκς, οπότε επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το deflection από τον Γκριγκόνης που δυσκόλεψε στην συνέχεια τον Μπλούμπεργκς και κερδίζει άλλη μία επίθεση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Ελεύθερο σούτ για τον Ναν. Ένα follow εκεί από τον Γκριγκόνης και στην συνέχεια φάουλ του Λιθουανού στην διεκδίκηση του rebound. Εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Αταμάν με τους συνεργάτες του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς η μπάλα είναι για τον Άρη. Επαναφορά από τον Γκάλινατ και ο Χαρέλ με τον Τολιόπουλο. Εδώ βλέπουμε τον Σερέλη να συζητά με τον Αταμάν. Γκάλινατ. Γκάλινατ σε 17 αγώνες και μέσο όρο 15 πόντους. Αλλά είναι ο Μπλούμπεργκς αυτός που ευστοχεί και πάλι σε σούτ 3 πόντων και δίνει για την ώρα τις επιθετικές λύσεις στον Άρη που φτάνει με δύο τρίποντα του Μπλούμπεργκς στους 6 πόντους. Το Λιόπουλος κάτω με μια επαφή που είχε εκεί με τον Γκραντ. Ο Ναν πήρε από τον Γκριγκόνης. Σε νέο σου 3 πόντων, σχεδόν airball, γιατί ελάχιστα βρήκε η μπάλα στο Στεφάνι. Και φάουλ του Μπαλτσερόφσκι, πάλι σε μια διεκδίκηση με τον Τολιόπουλο, ο οποίος σηκώθηκε, αλλά φαίνεται να ενοχλείται. Εδώ είναι η φάση. Εδώ είναι το σημείο που βρέθηκε κάτω από την πλευρά του Άρη, ζητήθηκε επιθετικό φάουλ. Τώρα ο Καστρίτης είχε έναν σύντομο διάλογο με τον διαιτητή Τηγάνη. Ο Άρης έχει επίθεση. Ο Μπλούμπεργκς με τον Ντε Σόουζα. Το Λιόπουλος Γκάλινατ πήρε ένα σου 3 πόντων. Rebound από τον Μπαλτσερόφσκι. Πάσα του Γκραντ. Ο Γκριγκόνης βρίσκει έναν διάδρομο, κάνει την πάσα και όχι το lay-up και είναι ο Ναν που σιγουρεύει το καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 5 πόντοι από τον Ναν στο παιχνίδι, από τους 9 της ομάδας του. Ετοιμάζει τον Σανόγκο ο προπονητής του Άρη σε μια πρώτη αλλαγή στην πεντάδα. Γκάλινατ, ούτε αυτή η προσπάθεια έφερε αποτέλεσμα. Σαμοντούροφ πήρε την πάσα και καρφώνει στο καλάθι του Άρη. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ στην 7η εμφάνισή του στο φετινό πρωτάθλημα.
με ένα μέσο όρο συμμετοχής 10 λεπτά. Σήμερα όλα δείχνουν ότι θα παίξει περισσότερο. Ο Σαμαντούροφ έχει ήδη 4 πόντους στον αγώνα. Κοντά στο καλάθι η πάσα Ντεσόουζα έβγαλε έξω. Γκάλινατ σου 3 πόντων. Ούτε αυτή τη φορά ο Γκάλινατ. Γκριγκόνης και φάουλ του Χαρέλ. Που δεν δέχεται την απόφαση του διαιτητή Τσολάκου. Θα μπει και ο Μποχωρίδης στην πεντάδα του Άρη. Ο διαιτητής που έδωσε το φάουλ ήταν ο Τιγάνης, διορθώνω. Το Λιόπουλος και Ντεσόουζα, οι δύο του Άρη που βγήκαν από το παιχνίδι. Εδώ ο Σαμοντούροφ από την πάσα του Ναν τελειώνει τη φάση για να προηγηθεί 11-6 ο Παναθηναϊκός. Έχει και την επίθεση. Μποχωρίδης τώρα πάνω στον Γκραντ. Γκριγκόνης, πάλι ο Γκραντ. Θα πλησιάσει για το rebound ο Bloomberg. Όχι, τελικά από τα χέρια του βγήκε η μπάλα. Και αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ανανεώνει με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Γκριγκόνης αμέσως πήγε στο σούτ. Ο Bloomberg's και ο Μποχωρίδης τελικά για το rebound. Είδε ο Λετωνός τον συμπέκτη του, άφησε την μπάλα. Ο Χαρέλ και φάουλ του Ναν. Ούτε αυτό συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή Τσολάκου. Εδώ ο Κέντρικ Ναν. Πρώτο φάουλ στον αγώνα. Ο Άρης έχει 2 στα 6 τρίποντα έως τώρα, ο Παναθηναϊκός 1 στα 5. Ο Άρης δεν έχει εύστοχο δίποντο σε δύο προσπάθειες. Μποχωρίδης με τον Σανόγκο, η μπάλα πάει στη γωνία, Γκάλινατ. Δύσκολη προσπάθεια, υποπίεση, χάνει το σούτ, αστοχείται εντελώς. Δεν βρήκε ούτε Στεφάνη η μπάλα, αλλά εδώ με την καλή άμυνα του Χαρέλ, το κλέψιμο του Χαρέλ. Πήρε ο Γκάλινατ, θέλει να φτάσει στο lay-up και φάουλ τώρα πάνω στον Γκάλινατ. Εδώ ο Γκραντ που πήγε να σταματήσει τον αντιπαλό του. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ναν. Είναι και ο Γκραντ στη φάση, αλλά το φάουλ το χρεώνεται ο Ναν από τους διαιτητές. Και είναι το δεύτερο για τον Κέντρικ Ναν. Δύο βολές για τον Ρομπέρτο Γκάλινατ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Αμέσως με το που... είναι ο Γκραντ είναι αυτός ο οποίος τελικά... Γένει ο Γκραντ. Γένει ο Γκραντ και έχει όχι ο Ναν που έχει τα δύο φάουλ. Και μπαίνει ο Βιλντόζα. Ακριβώς. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Άρη. Ο Έρικ Ρίντ αντί του Χαρέλ. Θα πάρει τις ανάσες. Ο Γκάλινατ σκοράρει από την γραμμή των βολών 2 πόντους. Φάουλ του Μποχωρίδη στην άμυνα πάνω στον Γκριγκόνης. Ο Μωραήτης, επόμενη επιλογή του Αταμάν. Αντί του Ναν τώρα που βγαίνει, επιθετικά βοήθησε, έχει κάνει τα δύο φάουλ. Ο Βιλντόζα με τον Μωραήτη πλέον στα γκάρτ, μαζί με τον Γκριγκόνης, ενώ μένουν οι δύο ψηλοί Μπαλτσερόφσκι και Σαμοντούροφ στο σχήμα του Αταμάν στον σημερινό αγώνα. Τελειώνει ο χρόνος, σφύριγμα για το φάουλ του Σανόγκο πάνω στο σούτ 3 πόντων. Του Δημήτρη Μωραήτη. Τρεις βολές. Νίκο, βλέπουμε τους διαιτητές να σφυρίζουν, να δίνουν δηλαδή τα φάουλ, να μην αφήνουν γενικώς. Είναι μια φιλοσοφία που τα σφυρίζουμε όλα, κάπως έτσι το βλέπω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν από το ξεκίνημα του αγώνα ακριβώς. Ναι. Δεν αφήνουν τις επαφές και σφυρίζουν τα φάουλ. Έχουν δοθεί ήδη 9 φάουλ έως τώρα στο παιχνίδι.
και μένουν 3 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο Nick Gallis Hall. Αγώνας για το Top 6, τελευταίο παιχνίδι. Ολοκληρώνεται αυτή η φάση πριν μπούμε στα play-off του πρωταθλήματος για τις 8 ομάδες που θα συνεχίσουν. Ανάμεσά τους είναι και οι δύο σημερινοί αντίπαλοι. Ο πρώτος της κατάταξης Παναθηναϊκός και ο πέμπτος Άρης. Βολές εύστοχες για το 14-8. Και οι τρεις βολές από τον Μωραΐτη ήταν εύστοχες. Ο Ποχωρίδης με τον Μπλούμπεργκς. Φάουλ γιατί άπλωσε το χέρι ο Πολωνός σέντερ, ο Μπαλτσερόφσκι. Και είναι βολές. Πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, όσα έχει και ο Άρης. Με δύο φάουλ έως τώρα στο παιχνίδι, ο Ντεσόουζα από νωρίς για τον Άρη και ο Ναν από πλευράς Παναθηναϊκού. Έχασε την βολή, έχει βάλει τα τρίποντα ο Μπλούμπεργκς. Έχει 2-3 τρίποντα στον αγώνα. Εύστοχη δεύτερη βολή από τον Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς. Βιλντόζα. Πήρε ένα σκρίνα από τον Σαμοντούροφ, αλλά πήγε στον Μπαλτσερόφσκι. Ο Γκριγκόνης με τον Μπλούμπεργκς που είναι ψηλότερος. Καλή άμυνα από τον Μπλούμπεργκς. 2 δευτερόλεπτα για την επίθεση από πολύ μακριά. Καμία τύχη αυτό το σούτ του Μωραΐτη. Στη συνέχεια αρχικά ο Ριντ και τώρα ο Σανόγκο έχουν κατοχή για τον γηπεδούχο Άρη, ενώ ετοιμάζεται ο Παπαπέτρου στην επόμενη κίνηση του Αταμάν. Πάσα του Ποχωρίδη ο Μπλούμπεργκς. Rebound του Μωραΐτη. Θα βάλει τον Περσίδη σε λίγο ο Καστρίτη, σε μία ακόμη κίνηση από τον Πάγκο. Αμυντικό rebound του Σανόγκο. Μένει χαμηλά το σκορ. Ο Γκάλινατ με τον Μωραΐτη. Goal foul από την προσπάθεια του Γκάλινατ που επέμενε εκεί μετά την πρώτη επαφή με τον αντίπαλό του. Μωραΐτης είναι πεσμένος στο έδαφος. Δείτε εδώ, εδώ υπάρχει μια επαφή και στη συνέχεια ο Γκάλινατ με αυτή την διείσδυση βγάζει και μια κραυγή ικανοποίησης. Βγήκε ο Γκριγκόνης για να μπει ο Παπαπέτρου. Βγήκε και ο Μπλούμπεργκς στη θέση του. Ο Περσίδης είναι το τελευταίο δίλεπτο τώρα της περίοδου. Γίνονται αλλαγές. Ο Άρης μείωσε με το καλάθι του Γκάλινατ που έχει πλέον 4 πόντους. Ο Μπλούμπεργκς έχει 7. Δύο παίκτες έχουν πετύχει τους 11 πόντους του Άρη. Και ο Γκάλινατ έχει πάρει το μπόνους της μιας βολής μετά το φάουλ που κέρδισε. Εκτελεί τώρα και φτάνει τους 5. Επιστρέφει ο Τολιόπουλος αντί του Γκάλινατ. Μωραΐτης και Βιλντόζα. Τώρα στην περιφέρεια για τον Παναθηναϊκό. Ψιάζει ο Μωραΐτης στη γωνία, ένα Σαμοντούροφ. Για το rebound, η διεκδίκηση, οι διαιτητές δείχνουν Άρης. Ο Γιάννης Καστρίτης που οδήγησε και φέτος τον Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη με πολύ καλά αποτελέσματα. Όλα δείχνουν ότι συνεχίζει. Έχει και συμβόλαιο. Ο Ριντ που ήρθε από την Κύπρο για να βοηθήσει τον Άρη από την αρχή Μαρτίου, αλλά δεν έχει παίξει πολύ, τώρα είναι στο παιχνίδι, καθώς έφυγε ο Μπάνγκστον. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα για την εξάδα των ξένων. Ο Ριντ έχει μείνει και έξω, έχει παίξει και κάποια παιχνίδια στο Top 6. Και αγωνιστεί 17 λεπτά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είχε 8 πόντους τότε. Μετά έπαιξε λιγότερο με τον Προμηθέα και μόνο 3 λεπτά στη νίκη του Άρη
επί του Περιστερίου. Βολές για τον Τολιόπουλο. Ο πρώτος πόντος δεν έχει έρθει ακόμη για τον εκτελεστή του Άρη φέτος. Χάνει και τη δεύτερη βολή ο Τολιόπουλος. Ασυνήθιστο. Με ένα μέσο όρο στο πρωτάθλημα στους 14 πόντους. Και χρόνο συμμετοχής πάνω από 26 λεπτά. Σπουδαία χρονιά για τον Τολιόπουλο φέτος με την φανέλα του Άρη. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει μείνει χαμηλά το σκορ, όπως είπαμε. Μπαλτσερόφσκι και Βιλντόζα. Ο πικενρόλ εκεί έκλεισε ο Σανόγκο. Βρήκε όμως την λύση ο Πολωνός σέντερ. Καλάθι και μία βολή. Από την κίνηση εδώ του Μπαλτσερόφσκι. Ψηλότερος από τον αντίπαλό του. Το φάουλ του Σανόγκο. Και μία βολή για τον Μπαλτσερόφσκι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4. Rebound από τον Μποχορίδη. Μένει η διαφορά στους 4. Μποχορίδη σταμάτησε την τρίπλα. Έκανε πάσα τώρα. Περσίδης. Σανόγκο. Πήρε ένα σούτ 3 πόντων. Rebound από τον Βιλντόζα. Σαμοντούροφ. Ο Βιλντόζα για 3. Το ψηλά ο Μπαλτσερόφσκι. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Πάμε για το πολύ τελευταίο διάστημα. Λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ούτε ο Μωραϊτης ευστόχησε. Rebound ο Μποχορίδης. Έχει μια τελευταία πιθανότητα ο Άρης, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του Μποχορίδη. Έκλεψε ο Βιλντόζα σε σου 3 πόντων. Ούτε αυτή τη φορά ο Αργεντινός. Με το ιταλικό διαβατήριο κάνει και φάουλ στον Μποχορίδη. Λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Σλατσάκης είχε σηκωθεί νωρίτερα. Τώρα θα μπει αντί του Σανόγκο, που έχει 2 φάουλ σε έναν αγώνα χωρίς time out έως τώρα. Βόλες μετά το φάουλ που κέρδισε για τον Μποχορίδη. Έχει συνδέσει το όνομά του και με τον Παναθηναϊκό, σαφέστατα. Ξεκίνησε στις ακαδημίες του Άρη, βέβαια. Έχει 3 θητείες τον Άρη. Η πρώτη βολή ήταν εύστοχη από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Και τελειώνει, ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με μια διαφορά 3 πόντων. Άρης 13, Παναθηναϊκός 16. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. Επιστροφή στο Νίγκαλ Σκολ. Είμαστε στο διάστημα μεταξύ πρώτου και δευτέρου δεκαλέπτου. Τελευταίες οδηγίες, μια στατιστική εικόνα με χαμηλά ποσοστά σε δίποντα και τρίποντα για τον Άρη, πολύ χαμηλά, 1 στα 11 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, αλλά 62% στα δίποντα, ισορροπία στα rebound, πιο δημιουργικό σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός, περισσότερα λάθη από πλευρά Άρη, σε ένα δεκάλεπτο που δεν έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό Λεσόρ και Μίτογλου, που είναι στην εντεκάδα και όχι δωδεκάδα σήμερα. Ο Παλτσερόφσκι συνεχίζει. Αυτός είναι ο σέντερ της ομάδας από την αρχή. Πάμε στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Λοιπόν, λίγο πριν από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, ο Εργίνα Ταμάν ζήτησε από τους παίκτες του αρχικά να περάσει μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, στον Όλεγ Μπαλτσερόφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή, λέγαμε, είναι αρκετά ψηλότερος από το προσωπικό του αντίπαλο που είναι ο Διαμαντής Σλαυτσάκης. Από εκεί πέρα θέλει καταστάσει ένα εναντίον ενός από τους παίκτες του, όχι pick and roll όπως είπε χαρακτηριστικά, και να ψάξουμε την έξτρα πάσα για την καλύτερη δυνατή επιθετική επιλογή. Καλάθι από τον Σλαυτσάκη για τον Άρη που μειώνει στον ένα πόντο. Ακούμε και την Ευγενία Γίτα. Αυτή είναι μια επίθεση που ήθελε ο Γιάννης Καστρίτης. Λέει: επιχειρήσατε πολλά τρίποτα, δεν παιδέψατε καθόλου τις επιθέσεις. Θέλω καλύτερη δημιουργικότητα και έμπνευση από εσάς και πιο επιθετικό προφίλ, να πρεσάρετε περισσότερο και να προσέχετε το σύστημα του Παναθηναϊκού που βγάζει αρκετές φορές ο Σαμοντούροφ στη γωνία. Το Λιόπουλος έκανε φάουλ στον Μωραϊτη. Το πρώτο σε αυτό το δεύτερο μέρος του αγώνα. Με τη διαφορά στον ένα πόντο.
Μπαλτσερόφσκι με μέσο όρο κάτι παραπάνω από 14 λεπτά. Στο φετινό πρωτάθλημα έχει παίξει ήδη 11. Εδώ είναι τώρα η μπάλα. Και έναν κοντύτερο αντίπαλο τον Σλαφτσάκη. Υπάρχει ένα μισμάτσα εκεί. Θα δούμε αν θα το αξιοποιήσει αυτό ο Παναθηναϊκός στην επίδεσή του και στις επόμενες επιθέσεις. Όσο ο Μπαλτσερόφσκι είναι στο παιχνίδι, ο Παπαπέτρου στο τέλος του χρόνου έκανε ένα σουτ χωρίς αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλανε για τον Άρη εδώ, 2-15 ο Μπαλτσερόφσκι. Πολωνός, διεθνής σέντερ και επαναφορά με τον Περσίδη για τον Άρη. Μετά από ένα πρώτο λεπτό σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης πέτυχε καλάθι με τον Σλαφτσάκη και είναι στην επίθεση. Το Λιόπουλος βρίσκει τον Μπαλτσερόφσκι σε αυτό το heads out. Βλέπετε ένα δίδυμο αντιπάλων, όχι τόσο ισορροπημένο. Έχασε το lay-up ο Τολιόπουλος. Η πάσα από τον Βιλντόζα, τελικά σουτ τριών πόντων, ελεύθερο σουτ από την πάσα του Σαμοντούροφ που είδε το συμπαίκτη του. Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε μια πολύ καλή, πολύ καλά οργανωμένη επίθεση. Μποχορίδη σε σουτ τριών πόντων. Rebound του Σαμοντούροφ που μένει και αυτός στο παιχνίδι. Σαμοντούροφ μέσω όρο πριν από το σημερινό αγώνα λίγο πάνω από 10 λεπτά στο φετινό πρωτάθλημα. Σε όσα παιχνίδια αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό. Καλάθι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Χαρέλ. Ένα μικρό σερί 5-0 για τον Παναθηναϊκό που δίνει δυνατότητα να βρεθεί στο συν 6. Πάτησε την πλάγια γραμμή ο Τολιόπουλος. Χάνει την κατοχή ο Άρης. Μπαίνει ο Χαρέλ. Μπαίνει και ο Γκάλινατ. Βγαίνει ο Ριντ. Δεν πέρασε σχεδόν απαρατήρητος και ο Μποχορίδης. Εδώ βλέπετε πως ο Σαμοντούροφ βρήκε τη σωστή πάσα και πως εκτέλεσε ο Μωραϊτής για το 15-21. Μωραϊτής και Βιλντόζα. Μπαλτσερόφσκι στη ζώνη του Άρη σε αυτό το διάστημα. Φάουλ του Σλαφτσάκη. Εδώ ο Μπαλτσερόφσκι. Φάνηκε να δυσκολεύει λίγο η προσπάθειά του από ένα σημείο και μετά. Θα εκτελέσει βολές και μετά μάλλον ο Λεσόρ που έχει ετοιμαστεί, Νίκο, θα μπει. Αντί του Μπαλτσερόφσκι, τα έχει δώσει όλα. Εκτέλεση των βολών από τον Πολωνό σέντερ. Εφόσον ευστοχή στη δεύτερη, θα περάσει ο Λεσόρ για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα. Στην πρώτη ευστόχησε ο Μπαλτσερόφσκι. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη. Ο Μπαλτσερόφσκι έχει 5 πόντους και 5 rebound. Και τώρα θα αφήσει τη θέση του στον Λεσόρ. Βγήκε ο Περσίδης, βγήκε και ο Σλαφτσάκης στις αλλαγές του Καστρίτη. Ο Μπλούμπεργς, μια καλή λύση για το περιφερειακό σούτ, είναι ξανά στο παιχνίδι. Όπως και ο Ντε Σόουζα που έχει 2 φαουλ από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Το Λιόπουλος Γκάλινατ σε σούτ 3 πόντων. Συνεχίζει να είναι άστοχος. Ένα εύκολο rebound για τον Λεσόρ. Ο Βιλντόζα στον Γάλλο. Λεσόρ για τον Παπαπέτρου, δεν ήταν καλή η πάσα. Γκάλινατ πρόλαβε, ούτως ή άλλως η μπάλα θα ήταν για τον Άρη. Ο Χαρέλα απέφυγε τον Βιλντόζα. Ο Μπλούμπεργς έχει στηθεί για σου τριών πόντων. Επιθετικό του Ντε Σόουζα, τον σταμάτησε ο Σαμοντούροφ. Βιλντόζα, Μωραήτη σε σου τριών πόντων. Για το rebound ο Χαρέλ ήταν μόνο παίκτες του Άρη κάτω από το καλάθι. Φάουλ του Λεσόρ. Επιστρέφει ο Γκραντ στην πεντάδα ενώ δείτε πως ο Σαμοντούροφ σταμάτησε εντυπωσιακά άλλη μια φορά τον αντίπαλό του. Δεν ξέρω αν
υπήρχε περίπτωση φάουλ. Έτσι φάνηκε σε αυτό το τελευταίο replay. Εν πάση περιπτώσει, το Λιόπουλος Γκάλινατ. Μπλούμπεργκς με τον Ντε Σόουζα. Δεν βρίσκει χώρο για να εκτελέσει ο Τολιόπουλος, το κάνει. Ο Μπλούμπεργκς τον έχει σταματήσει ο Γκραντ στο τέλος του χρόνου. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι 7 οι πόντοι της διαφοράς. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή είχε ένα προβάδισμα στο σκορ. Ο Απέτρου σου 3 πόντων. Rebound από τον Ντε Σόουζα. Έχει ζητήσει time out ο Καστρίτης, ενώ ο Χαρέλ θέλει να πλησιάσει. Τελικά βρίσκει τον Μπλούμπεργκ στη γωνία. Γκάλινατ. Εντυπωσιακό, τρομερό. Απίστευτη προσπάθεια. Ενώ εδώ ο Γκάλινατ, κοιτάξτε, ξεκινάει. Βρίσκει βέβαια τον διάδρομο, αλλά αλλάζει και μπάλα. Αλλάζει χέρι και καρφώνει με το δεξί. Τρομερή προσπάθεια. Για να φτάσει τους 17 πόντους ο Άρης. Ο Παπαπέτρου απέφυγε τον Μπλούμπεργκς και εκτέλεσε σίγουρο σουτ από έναν έμπειρο παίκτη πια. Εδώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου για το 17-24. Ετοιμάζεται ο Ματζούκας σε μια ακόμη κίνηση από τον Αταμάν για ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, δεν μπορεί να καθορίσει κάτι βαθμολογικά ή στην κατάταξη των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πρώτος στα play-off με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Ο Άρης είναι πέμπτος στην κατάταξη των ομάδων. Φάουλο Βιλντόζα. Ο Λευτέρης Ματζούκας στη θέση του Σαμοντούροφ. Μια νεανική αλλαγή, θα έλεγα. Γεννημένος τον Ιούλιο του 2003 στα Γιάννηνα ο Ματζούκας. Ο Σαμοντούροφ είχε την εμπειρία ή δυνατότητα, ότι όπως θέλετε δείτε το, να παίξει 15 λεπτά συνεχόμενα σε αυτό το παιχνίδι, γεννημένος τον Απρίλιο του 2005, εδώ, στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ο Παπαπέτρου έκανε το πρώτο φάουλ στον σημερινό αγώνα, τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ντε Σόουζα και Γκάλινατ, πάρει σε θέαμα πριν από λίγο, τώρα σε σου 3 πόντων. Rebound από τον Ντε Σόουζα. Καλάθι από τον Σίλβιο Ντε Σόουζα. Βιλντόζα. Με τη βοήθεια του Λεσόρ ελευθερώθηκε για ένα σουτ. Rebound από τον Ντε Σόουζα, που κάνει δουλειά πλέον και στα δύο καλάθια για τον Άρη. Χαρέλ με τον Τολιόπουλο. Ζήτησε ένα screen από τον Ντε Σόουζα. Εδώ ένα πλάγιο pick and roll και έρχεται τώρα ο Ντε Σόουζα να καρφώσει στο αντίπαλο καλάθι. 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλή συνεργασία. Και ο Ντε Σόουζα πλέον με τα συνεχόμενα καλάθια έφτασε τους 4 πόντους. Ο Λεσόρ πήρε το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Εδώ κοιτάξτε, πριν ο Τολιόπουλος στο pick and roll με τον Ντε Σόουζα και εκεί ένα μεγάλο κενό που εκμεταλλεύτηκε ο Ντε Σόουζα για να φτάσει ο Άρης τους 21 πόντους. Βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Τους παίκτες που έχουν εντυπωσιάσει φέτος. Εύστοχες οι δύο βολές από τον Γάλλο. Ο Άρης είχε μειώσει στους 3, τώρα διαφορά είναι στους 5. Πάμε για το τελευταίο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Αφήνουν το σούτ στον Σανόγκο. Δεν το κάνει. Μπλούμπεργκς. Ο Γκάλινατ. Ο Λεσόρ βοήθησε να πάει η μπάλα στον Ματζούκα και Ναν, που είναι ξανά στο παιχνίδι. Με αντίπαλο τον Γκάλινατ.
διαιτές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν βήματα. Παπαπέτρου η πάσα έχασε το σούτ ο Λεσόρ. Το Λιόπουλος χωρίς πόντο έως τώρα στο παιχνίδι. Follow από τον Σανόγκο μετά το σούτ το Λιόπουλου. Θετικό rebound και καλάθι από τον Ισμαήλ Σανόγκο. Η πρώτη του πόντι στον αγώνα. Ο Ματζούκας από τη γωνία. Επιθετικό rebound ο Παπαπέτρου ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και καλάθι. Δίνει τις επιθετικές λύσεις ο Παπαπέτρου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να κρατηθεί ο Παναθηναϊκός στο συν 5 τώρα. Λιγότερο από 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Χαρέλ rebound του Ματζούκα. Ο Γκραντ μέχρι το καλάθι. Και έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. 2 και 14 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η διαφορά είναι στους 7 μετά το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το time out ολοκληρώνεται για ένα παιχνίδι που έχει τον αριθμό 140, όπως είπαμε, από καταβολής πρώτης εθνικής. Στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος από το 1992 είναι σαφής η υπεροχή του Παναθηναϊκού στις νίκες. 66 σε 79 παιχνίδια. Πιο πριν οριακή υπεροχή του Άρη με 32 νίκες έναντι 28 των Πρασίνων. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο Καστρίτης συνεχίζει τις οδηγίες στην κανονική περίοδο εδώ, στον Ιγκάλης Χολ. Στον αγώνα του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός νίκησε 75-65 με 14 πόντους του Λεσόρ και 13 του Μίτογλου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα από τον Αταμάν. Και βέβαια η νίκη του Άρη στον αγώνα του δεύτερου γύρου, μοναδική ήττα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα, 73-70 με 14 πόντους του Απόντα σήμερα Σταρ και 12 του Τολιόπουλου με 4 στα 7 τρίποντα. Last player ο Τολιόπουλος στο τέλος. Αγώνα. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη για τις οδηγίες στο time out. Νίκο. Παλτσερόφσκι επιστρέφει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού μετά από αυτό το time out στη θέση του Λεσόρ. Αμυντικά, ο Τούρκος προπονητής ζήτησε από τους παίκτες να μην κάνουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα, να κυνηγάνε το προσωπικό τους αντίπαλο στην επίθεση. Είτε να πάει μπάλα στον Παλτσερόφσκι να παίξει ένα εναντίον ενός ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου, ακούμε και την Ευγενία Γητά. Με αφορμή το τρίποντο του Μπλούμπεργκ γύρισε ο Καστρίτης του συνεργάτη και λέει τώρα δεν γυρίσαμε από time out. Τι του είπα, γιατί έκανε την επίθεση μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Θέλει να παίξουν άμυνα, να πάνε όλοι στα rebound και να βγάλουν ένα πιο επιθετικό προφίλ. Και όσον αφορά το Ρίτλι, περιμένω να μπει επιτέλους στο πνεύμα του αγώνα. Τα άκουσε και ο Χαρέλ, λέει, δεν είναι εσύ οργανώνει το παιχνίδι, αλλά point guard στην ομάδα. Ναι, και σε αυτό να προσθέσουμε ότι έχει μείνει μακριά από το σκορ ο Τολιόπουλος. Εδώ τώρα είναι μια φάση που ο Σανόγκο ζητάει να γίνει και challenge. Ο Καστρίτης απευθύνεται στους διαιτητές. Η Ευγενία Γκίτα είναι κοντά, αν χρειαστεί θα μας πει τι συμβαίνει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες στο γήπεδο. Θα πάνε, έχουμε challenge. Θα το δουν οι διαιτητές, θα το δουν. Εδώ είναι η φάση. Ματζούκας. Σανόγκο. Οι διαιτητές έχουν μετρήσει καλάθι. Δύο πόντους. Αυτή είναι η φάση. Θα πάνε όμως. Πήγαν ήδη για να δουν. Σημεωνίδης δεξιά. Τιγάνης αριστερά όπως βλέπουμε. Για αυτή την φάση. Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπορούμε και να ακούσουμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, Νίκο. Το βλέπουν από διάφορες λήψεις. Ναι, ναι, το βλέπουμε και εμείς. Αυτή προφανώς θα είναι η αυτή που θα δώσει και την τελική απόφαση. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς θα πούν. Μετράει το καλάθι. Μέτρησαν το καλάθι οι διαιτητές βλέποντας ξανά την τελευταία φάση. Και ο Άρης έχει επίθεση. Άλλη μια φορά εδώ πλέον για μας. Αυτό η επαφή η τελευταία. Σανόγκο, οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν αντικανονική. Έτσι λοιπόν, η διαφορά είναι τώρα στους 9 για τον Παναθηναϊκό.
σφαίριγμα φάουλ του Ματζούκα. Έλεγα πριν από την φάση που εξετάστηκε ότι ο Άρης χρειάζεται πόντους από τον Τολιόπουλο που είναι άστοχος, ήταν άστοχος σε τρία σουτ που επιχείρησε. Τώρα είναι και έξω από την πεντάδα του Άρη. Μποχωρίδη στην πάσα, ωραία κίνηση, ανάποδο λέει από τον Σανόγκο για να φτάσει ο Άρης στους 25 πόντους. Ο Γκάλινατ έχει συνεισφέρει 7 πόντους από πλευρά Άρη την στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει μοιράσει το σκορ. Επιθετικό φάουλ του Μπαλτσερόφσκι που γύρισε το παιχνίδι πάνω στον Γκάλινατ στο μεταξύ. Έλεγα ότι από 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό έχουν Παπαπέτρου και Μωραϊτης. Εδώ είναι η φάση. Φάση διαρκείας. Εντάξει. Σε ένα μισμάτς εκεί. Ο Χαρέλ πήρε τη θέση του Γκάλινατ στην πεντάδα του Άρη. 67 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Με τη διαφορά στους 7 και επίθεση για τον Άρη. Προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ο Σανόγκο με τον Χαρέλ. Οι αλλαγές εκεί για τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Μποχωρίδης στην πάσα. Χαρέλ. Ο Μπλούμπερξ θέλησε να πλησιάσει. Έχει κάνει φάουλ στην άμυνα του. Ο Ναν. Και είναι το τρίτο το φάουλ αυτό για τον Αμερικανό σούπερστάρ του Παναθηναϊκού. Ο Ναν έχει σημειώσει 5 πόντους. Εδώ βλέπουμε πώς έκανε το φάουλ στον Μπλούμπερξ. Με 5 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Και βέβαια είναι η ώρα του Ντίνου Μητογλου στην αλλαγή αντί του Μπαλτσερόφσκι. Σλαφτσάκης αλλάζει τον Σανόγκο. Ο Μητογλου φέτος στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό έχει μέσο όρο 11 πόντους αναγώνα και 10 rebound. Παίζοντας κατά μέσο όρο 23 λεπτά. Σήμερα θα παίξει λιγότερο, αλλά είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπλούμπερξ θα εκτελέσει μετά την άστοχη πρώτη, την δεύτερη βολή, ούτε αυτή. Ο Άρης έχει να δώσει ένα φάουλ καθώς είμαστε, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ο Ναν. Ο Μπλούμπερξ έχει μία στις 4 ελεύθερες βολές στον σημερινό αγώνα. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Δυσκόλεψαν τους αντιπάλους. Συνολικά ο Άρης 5 στις 11 βολές κάτω από το 50%. Ζητάει time out ο Εργκίν Αταμάν και περιμένει τους παίκτες του. Για πρώτη φορά ζήτησε time out στον σημερινό αγώνα. Εμείς θα επιστρέψουμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε λίγο. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού, ενώ βλέπουμε και τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σε πόντους, rebound και assist, χαμηλό σκορ και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο τελείωσε 13-16. Αυτό το δεκάλεπτο είναι στο 12-16, ενώ απομένουν 25 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος. Είδαμε τον Μίτογλου, βλέπουμε και τον Ναν. Πάμε στην Ευγενία Γήτα μετά το time out. Ναι, Ευγενία. Ένα πολύ εύσημο τρόπο ο Γιάννης Καστρίτης προσπάθησε να ξυπνήσει τους παίκτες. Τους είπε: καλημέρα, παιδιά. Έχετε ένα ακόμα φάουλ να δώσετε. Σας φωνάζει όλος ο πάγκος. Αρκεί αυτό να μείνει πάνω στην προσπάθεια παίκτη του Παναθηναϊκού. Ακούμε και τον Νίκο. Μίτογλου θέλει να πάει μπάλα και να εκδηλώσει αυτό στην επίθεση. Πήγε στον Μίτογλου. Γίνεται η προσπάθεια. Δεν ήταν εύστοχος ο Μίτογλου και τώρα ο Μποχωρίδης. Καθώς υπάρχει χρόνος για τον Άρη να οργανώσει αυτή την τελευταία, όπως όλα δείχνουν, επίθεση του ημιχρόνου. Ο Χαρέλ με τον Μποχωρίδη, επιθετικό του Σλαφτσάκη. Στο σκριν πάνω στον Τζέριαν Γκραντ, η αντίδραση του παίκτη του Άρη. Οπότε μετά το φάουλ, το επιθετικό. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που βάζει τον Βιλντόζα στο παιχνίδι ο Αταμάν. Βγάζει τον Μίτογλου. Δεν έμεινε και πολύ. Μάλιστα χαμογελάει για λίγο τώρα. Δεν ξέρω τι λέει με τους συμπαίκτες του Μίτογλου, αλλά μπήκε, βγήκε. Όχι και τόσο συνηθισμένο, αλλά είπαμε, είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, ειδικών συνθηκών.
Ο Grant, ο Βιλντόζα σε σούτ τριών πόντων, airball και stop του Bloombergs πάνω στον Ματζούκα. Το σκορ μένει χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει από 16 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο. Ο Άρης 13 και 12. Αντίστοιχα, σκορ 25-32 στο τέλος του πρώτου μηχρόνου εδώ στο Νίγκ Άλις Χολ, στην απευθείας μετάδοση της R3 Top 6 του πρωταθλήματος Στίχημαν Basket League. Οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια και εμείς θα επιστρέψουμε εδώ για την συνέχεια του αγώνα σε περίπου 10 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη, στο Νίγκ Άλις Χολ του Αλεξανδρίου, και ενώ περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου χρόνου, εδώ από στατιστικής πλευράς βλέπουμε ότι δεν ήταν το δυνατό σημείο των ομάδων τα σούτ τριών πόντων. Συνολικά 4 εύστοχα σε 32 προσπάθειες, το 13% ο Άρης, το 12% ο Παναθηναϊκός. Χαμηλά και στην δημιουργία, 6 assist για τον Άρη, 9 για τον Παναθηναϊκό. Δεν μας άφησε πολλά το πρώτο ημίχρονο, δεν είναι ισχυρό το αποτύπωμα. Περιμένουμε το δεύτερο για ένα παιχνίδι που κλείνει τη φάση του Top 6, οι 6 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, σε ένα μίνι πρωτάθλημα 5 αγωνιστικών που ολοκληρώνεται εδώ, πριν τα play-off. Ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Άρης Παναθηναϊκός. Και καθώς θα θυμηθούμε μερικές από τις καλές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, να πάμε και στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Βλέποντας, Νίκο, τον Αταμά να χρησιμοποιεί και τους 11 διαθέσιμους παίκτες, έπαιξε λιγότερο, μόλις 37 δευτερόλεπτα ο Μίτογλου, και βέβαια ουσιαστικά γίνεται μια διαχείριση με τον Παναθηναϊκό πάντως να είναι μπροστά στο σκορ. Ακριβώς. Ήταν αυτό το οποίο έλεγαν και οι άνθρωποι του πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ότι θα υπάρξει μεγάλο rotation δεδομένων και των απουσιών, δεδομένης της καταπώνησης, της κούρασης που υπάρχει από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και των αγώνων που ακολουθούν. Φυσικά, έτσι. Και των αγώνων που ακολουθούν. Τα δύο παιχνίδια σε πρώτη φάση με τον ΠΑΟΚ για τα play-off, και βέβαια στη συνέχεια την μεθεπόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αναχωρήσει για το τη μεγάλη Βερολίνο, αποστολή. Ακριβώς, για το ραντεβού που έχει. Μεγάλο ραντεβού με την για ιστορία. Το 7ο ευρωπαϊκό, αυτός είναι ο στόχος. Αρχής γενομένης βέβαια στις 24 Μαΐου στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε του γνώριμου βέβαια σε αυτόν Σάρουνα Γιασκεβίτσου, και φυσικά τον Νίκ Καλάθη, Γιώργο Παπαγιάννη, και φυσικά τον παίκτη που έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας, τον Τάιλερ Τόρση. Έχει πολύ background όλο αυτό, αλλά ακολουθεί. Και πάμε στην Ευγενία Γήτα. Ο Άρης έχει μείνει πολύ χαμηλά επιθετικά, σημειώνοντας 13 πόντους στο πρώτο και 12 στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Τολιόπουλο να είναι σε κάτι τελείως ασυνήθιστο για αυτόν. Επιθετικά εννοώ, δεν έχει σημειώσει πόντο. Ευγενία. Ναι, Γιώργο, ο Γιάννης Καστρίτης θέλει το ζεστό χέρι του Τολιόπουλου. Θέλει όμως και τη δημιουργία, την έμπνευσή του. Είναι κάτι το οποίο απουσίασε από τον Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Φώναξε αρκετές φορές γι' αυτό, να εκδηλώνουν πιο καλά τις επιθέσεις, να κυκλοφορεί καλύτερα η μπάλα και να πλησιάζουν περισσότερο τη ρακέτα στον Παναθηναϊκό. Επιχείρησαν αρκετά, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, τρίποντα χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει όμως να τους δουν να παίζουν και άμυνα. Είναι κάτι το απουσιάζει από τον Άρη και του δημιουργεί αρκετά προβλήματα μετά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έτοιμες είναι οι πεντάδες, έτοιμοι και οι διαιτητές. Αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο με την πεντάδα του Άρη. Τολιόπουλος, Χαρέλ, Γκάλινατ, Σανόγκο και Μπλούμπεργς. Πεντάδα του Παναθηναϊκού με Μίτογλου μέσα και ακόμη Μωραΐτης, Γκραντ, Σαμοντούροφ που τα πήγε πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως του αγώνα, και Γκριγκόνης, οι πέντε για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, με πρώτη επίθεση από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και ο Μωραΐτης έδωσε επιθετικά λύσεις με τα τρίποντα. Όπως είπαμε, έχει μοιραστεί το σκορ για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γκριγκόνης με τον Γκάλινατ εκεί στο drive. Διεκδικήθηκε το rebound, ανανέωσε ο Παναθηναϊκός με τον Μωραΐτη για τον Γκραντ. Είναι τώρα ο Μίτογλου με τον Τολιόπουλο εκεί. Βγαίνει η μπάλα από τα χέρια του Μίτογλου. Κατοχή για τον Άρη. Από 35 κατοχές για κάθε ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, με τα στατιστικά που έχουμε διαθέσιμα.
Το 62% του Παναθηναϊκού στα δίποντα είναι αξιοσημείωτο. Η αστοχία του Άρη στις βολές επίσης, 45% ποσοστό, 5 στις 11. Ο Γκάλινατ πήγε να περάσει μία πάσα που όμως σταμάτησε ο Γκριγκόνης. Πάσα από την baseline στην άλλη πλευρά χωρίς τύχη. Σαμοντούροβ με τον Μωραή, την μπάλα θα πάει πιο κοντά στον Μίτογλου. Γκριγκόνης, λάθος, βήματα, παράβαση. Διαμαρτύρεται ο Λιθουανός. Η μπάλα είναι για τον Άρη, ενώ είναι και ο Μωραήτης κοντά. Θα πάει ο Χαρέλ εκεί για την επαναφορά, καθώς ο Γκριγκόνης επιμένει ότι δεν έχει υποπέσει σε παράβαση. Δέχεται την προειδοποίηση. Συνεχίζει ο Γκριγκόνης. Αν συνεχίσει ακόμη κι άλλο, δεν θα την αποφύγει την τεχνική ποινή. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι ξανάρχισε. Με το Λιόπουλο ο Άρης αρχίζει αυτή την επίθεση, θέλοντας να μειώσει την διαφορά των 7 πόντων. Το Λιόπουλος και Σανόγκο. Δεν βρίσκει εύκολα το σούτο το Λιόπουλος. Όμως βρίσκει τώρα τον τρόπο να φτάσει στο αντίπαλο καλάθι και να μειώσει στους 5. Ο Γκριγκόνης ευστοχεί σε σου 3 πόντων. Δεν πρόλαβε εκεί να κάνει την άμυνα ο Τολιόπουλος. Και έτσι η διαφορά είναι τώρα στους 8. Από το εύστοχο σου 3 πόντων του Μάριους Γκριγκόνης. Γι' αυτός έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος. Σανόγκο. Δύσκολη πάσα. Δεν μπορούσε να περάσει. Έκλεψε ο Μωραήτης και μετά κάνει και φάουλ ο Σανόγκο. Τρίτο φάουλ για τον Ιβοριανό. Το καλάθι του Τολιόπουλου πριν η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι, η πρώτη πόντι για τον αρχηγό του Άρη. Βγήκε ο Σανόγκο, τον βλέπουμε εδώ στη θέση του ο Ντεσόουζα. Ο Γκραντ με τον Μίτογλου. Πάλι ο Γκραντ. Στη γωνία ο Γκριγκόνης. Ευστοχή για δεύτερη φορά. 2-2 από το ίδιο σημείο. Μέσα σε ένα διάστημα χρονικά πολύ σύντομο. Για το 27-38 και τη διαφορά στους 11. Πρώτη φορά στον σημερινό αγώνα. Η διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού στους 11 πόντους. Γκάλινατ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το maximum γιατί θα εκτελέσει και μία βολή. Ο Γκριγκόνης είναι κάτω, πιάνει το πρόσωπο. Ζητάει να γίνει challenge. Ναι, ναι Νίκο. Σε με χαρακτηριστή χειρονομία προς το πάγκο του Παναθηναϊκού να γίνει challenge. Διότι θεωρεί ότι τον χτύπησε ο Γκάλινατ στην προσπάθειά του αυτή να πάει προς το καλάθι. Και πραγματικά έχει ακουστεί με το η πρόταση του Γκριγκόνης, έχει στήσει challenge ο Εργίνα Ταμάν, το έδειξε χαρακτηριστικά προς τον Στέλιο. Με το άλμα που κάνει ο Γκάλινατ, πολύ δυνατό πάτημα, το γόνατο του Αμερικανού, χωρίς όμως, δεν ξέρω, πήγαν οι διαιτητές, ναι, αφού είναι το challenge, ναι, το ζήτησε ο Αταμάν και έτσι λοιπόν, έχει αλλάξει τώρα το δίδυμο των διαιτητών. Είναι ο Τσολάκος πλέον μαζί με τον Σιμεωνίδη σε αυτή την ανασκόπηση. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Βλέπουμε ξανά αυτή την τελευταία φάση. Εδώ βλέπετε, μπορείτε να δείτε και εσείς στο δεξί γόνατο. Αλλά ναι, μένει η αρχική απόφαση γιατί ο Γκάλινατ κάνει προσπάθεια. Δεν έγινε δεκτό το challenge. Κάνει προσπάθεια στο καλάθι. Ο Γκριγκόνης πήγε στον Σιμεωνίδη. Τον βλέπουμε. Ναι, η επαφή υπάρχει. Απλά δεν χρεώνεται η πρόθεση. Δεν χρεώνεται κάτι στον Γκάλινατ.
Έχει κάνει και σημάδι. Στο πρόσωπο δεν αμφισβητείται η επαφή των δύο παικτών. Έκλεψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το σκορ είναι 29-38. Ο Παναθηναϊκός έχει επίθεση. Ο Μωραΐτης με τον Μπλούμπεργκ που έχει βγει για να περιορίσει το οπτικό πεδίο του αντιπάλου που μπορεί να πάει στο τρίποντο. Αυτό κάνει ο Μωραΐτης και εύστοχη. Μεγάλο σουτ. Μεγάλο σουτ από τον Δημήτρη Μωραΐτη για το 29-41. Ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις εδώ. Κλέβει πάλι ο Μωραΐτης. Θέλει να καρφώσει ο Μίτογλου, αποτυγχάνει. Ο Μωραΐτης έκανε πολύ καλή εμφάνιση και στον αγώνα της Παρασκευής με τον Προμηθέα. Το Λιόπουλος με μια προσποίηση, επιθετικό rebound, ο Ντε Σόουζα και καλάθι. Δίνει βοήθειες ο Ντε Σόουζα και επιθετικά. Το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο με επιθετικά rebound. Ο Γκριγκόνης αστόχησε. Ο Παναθηναϊκός έψαξε τις λύσεις με σούτ τριών πόντων. Φάουλ του Γκραντ πάνω στον Τολιόπουλο. Πέντε στα 21 τρίποντα πλέον για τον Παναθηναϊκό που ανέβασε το ποσοστό ευστοχίας. Όχι σε πολύ θετικό επίπεδο θα έλεγα. Είναι στο 24%, αλλά ήταν, κάτω ήταν στο 12%. Ο Άρης έχει 2 στα 15. Το Λιόπουλος σε σούτ τριών πόντων. Τώρα είναι εύστοχος. Το τρίτο τρίποντο του Άρη στον αγώνα. Πρώτο για τον Βασίλη Τολιόπουλο. 3 στα 16 βλέπετε πλέον ο Άρης. 5 στα 21 ο Παναθηναϊκός. Ο Μίτογλου θα αστοχίσει και πάλι δεν είναι στον ρυθμό του αγώνα. Δύο παίκτες του Άρη θα χάσουν την ευκαιρία να πάρουν ένα rebound. Ήταν και ο Χαρέλ με τον Ντε Σόουζα. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τη διαφορά στους 7. Ο Μπαλτσερόφσκι είναι ξανά στον αγώνα, υποθέτω, ναι, είναι ο Μίτογλου, αυτός που βγαίνει. Η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Καστρίτης Ευγενία εκεί είχε έτσι λίγο έντονο διάλογο, έτσι, στον πάνω. Ακριβώς, δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των παικτών και χάθηκε αυτή. Και έρχεται αυτή και ευκαιρία. Η τιμωρία εδώ με το καλάθι. Σλαβτσάκι. Μεταφορικά, η λέξη. Σλαφτσάκι στα μπι, χάθηκε ένα rebound που ήταν δύο παίκτες του Άρη εκεί, αλλά συμβαίνουν αυτά μέσα στην ένταση ενός αγώνα, το έχουμε ξαναδεί. Ο Τολιόπουλος ελευθερώθηκε για σούτ τριών πόντων. Rebound, ποιος, ο Σαμοντούρεφ που έδωσε για τον Γκραντ. Ο Τζέριαν Γκραντ κινήθηκε έξυπνα, αλλά το lay-up δεν ήταν αποτελεσματικό. Ο Τολιόπουλος με τον Χαρέλ. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Ναι, Νίκο. Ναι, αλλαγή. Μόλις βλέπει κάτι το οποίο δεν του αρέσει ο Αταμάν, απευθείας κοιτάει τον πάγκο. Τώρα έδωσε εντολή στον Βιλντόσα να ετοιμαστεί να περάσει στο παιχνίδι. Πιθανότατα υποθέτουμε στην θέση του Γκραντ. Θα το δούμε όμως. Με αφορμή την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού, την πιο πρόσφατη, ναι. Ο Ντε Σόουζα έφτασε τους 8 πόντους. Έχει και 7 rebound για τον Άρη. Με τη διαφορά πάλι στους 7. Ο Μωραΐτης από τη γωνία. Για το rebound η μπάλα τελικά φτάνει στον Γκραντ. Η διείσδυση, goal foul από τον Τζέριαν Γκραντ. Το φάουλο Σόουζα. Τρίτο φάουλ για τον Σίλβιο Ντε Σόουζα. Θα μπει ο Σλαφτσάκης, αλλά μετά το time out με τον Παναθηναϊκό να αποσύρεται τους παίκτες του για τις οδηγίες. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Τηλεοπτικό το time out. Δόθηκαν οι οδηγίες. Πάμε πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη, καθώς ο Καστρίτης συνεχίζει. Και ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει με διαφορετικά τα τρίτα πέμπτα της πεντάδας, καθώς ο Ναν και ο Παπαπέτρου. Ο Γκραντ θα εκτελέσει την βολή. Μένει ο Σαμοντούροφ. Ακριβώς, μένει Σαμοντούροφ Μπαλτσερόφσκι, αλλά ο Γκραντ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αντικατασταθεί, θα περάσει το παιχνίδι όταν και άμα ευστοχήσει βέβαια στην βολή. Ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος έχει πάρει τη θέση τώρα, έτοιμος μπροστά στη γραμματεία για να περάσει στο παιχνίδι και θέλει, ζήτησε από τους παίκτες του, σχεδίασε ένα σύστημα στο πινακάκι να παίξουν για τον Ναν. Θέλει να βγει μπροστά τώρα ο Ναν, να πάρει αυτό τις προσπάθειες, ναι, στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ακούμε και την Ευγενία Αγίτα.
σιγουρέψτε τα rebound. Δεν σας βλέπω πεινασμένους και αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο σήμερα στο παιχνίδι. Και το τρίτο σημείο του Γιάννη Καστρίτη είναι σαν να μιλάτε όλοι μια διαφορετική γλώσσα. Βρείτε τρόπο να επικοινωνήσετε στο παρκέ. Ο Γκραντ ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθειά του, ευστοχώντας και στην βολή. Η διαφορά τώρα είναι στους 10. Έχει φτάσει έως τους 11 με το 27-38. Είναι καλύτερες οι ομάδες επιθετικά σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Στο επιμέρους σκορ 14-11 ο Παναθηναϊκός. Βαρέλ κερδίζει φάουλ για να εκτελέσει βολές. Φάουλ του Παπαπέτρου στην άμυνα που έκανε πάνω στον Αμερικανό. Εδώ είναι το φάουλ του Παπαπέτρου και τις βολές θα εκτελέσει σε λίγο ο Χαρέλ, ενώ ο Γκάλινατ βγήκε στην θέση του είναι ο Μποχωρίδης. Ο Γκάλινατ που φαίνεται ότι δεν είναι ο παίκτης που είχε εντυπωσιάσει πέρσι με την καρδίτσα, αλλά και στην αρχή της σεζόν με τον Άρη, ενώ πριν από αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό που είχε έλειψε σχεδόν 3 μήνες σε αγώνα του EuroCup στην αρχή της χρονιάς. Ο Ναν πήρε την πάσα από τον Βιλντόζα με διαφορά τώρα στους 8 από τις εύστοχες βολές. Μειώθηκε διαφορά. Διαφορά από τις βολές του Χαρέλ είναι πλέον στους 8. Προσπαθεί να κλέψει ο Τολιόπουλος και καταφέρνει να κάνει καλή άμυνα για να κλέψει ο Χαρέλ, που όμως δεν αποφεύγει ένα λάθος. Εδώ είχαμε κάτι, όλο αυτό που συνέβη δηλαδή ήταν με λάθη, δυσκολίες στην κατοχή της μπάλας. Και τελικά επίθεση 19 δευτερολέπτων για τον Άρη. Δείτε εδώ χαμηλά η μπάλα, συρτά, βουτιά από τον Βιλντόζα. Η μπάλα για τον Άρη. Ο Χαρέλ με τον Μπλούμπεργκς. Σλαυτσάκης Χαρέλ. Κλειδιάστηκε λίγο με την πάσα. Ευστόχησε όμως σε σου 3 πόντων. Για να γίνει το 41-46 και ο Άρης να περάσει μπροστά ως προς το επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο, την τρίτη του αγώνα, 16-14. Ο Άρης έχει 16 πόντους ενώ είχε 13 σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, 12 σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο τώρα, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος, 3,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί αυτό το δεκάλεπτο, έχει σημειώσει 16, κάνει καλή άμυνα και παίρνει την επόμενη επίθεση. Τώρα είναι ικανοποιημένος Ευγένια ο Καστρίτης, έτσι έδωσε και χέρια. Ακριβώς, ναι. Αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν, η ψυχολογία του. Προσπάθησε να τους τονώσει το φιλότιμο, να τους κυράξει εκεί πέρα και νομίζω είχε αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολα συγκρατούν την κατοχή και τελικά την χάνουν με φάουλ του Τολιόπουλου στον Ναν. Οι πάσες δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές από τους παίκτες του Άρη σε αυτή την αμυντική πίεση, την επιθετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα κάνει 2 αλλαγές τώρα ο Καστρίτης με τον Σανόγκο να επιστρέφει και τον Ριντ να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ριντ έπαιξε 8 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είναι στο απόλυτο 0. Μάλλον όχι, ένα rebound, ένα αμυντικό rebound κατέγραψε σε 8 λεπτά συμμετοχής. Φάουλ για να εκτελέσει βολές ο Κέντρικ Ναν, ο Σλαυτσάκης. Το χρεώνεται το φάουλ. Ο Άρης κατέβασε τη διαφορά από τους 10 στους 5 με ένα μικρό σερί 5-0. Δεύτερο φάουλ για τον Σλαυτσάκη. Ευστοχή ο Ναν. Εύστοχη και η δεύτερη βολή από τον Κέντρικ Ναν. Μποχωρίδης, double team εκεί με Παπαπέτρου και Μπαλτσερόφσκι. Βγήκε η πάσα, δυσκολεύτηκε αλλά την έκανε την πάσα και έρχεται τώρα ο Γκάλινατ, ο Ριντ. Ο Ριντ, ναι, ο Ριντ είναι που πετυχαίνει καλάθι. Η πρώτη του πόντι στον αγώνα με μια κίνηση που είχε ταχύτητα. Τώρα κάτι λέει στον Νάνο ο Ριντ. Εδώ.
Δύσκολη προσπάθεια με την απειλή του Μπαλτσερόφσκι. Καλάθι για τον Eric Reid που είχε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα πάνω από 20 πόντους μέσο όρο. Με την Έθα Εγκόμης. Θα ξαναβάλει τον Γκάλινατ σε λίγο. Ο Καστρίτης με τη διαφορά στους 5. Πάσα για τον Μπαλτσερόφσκι. Εκεί πλέον αφού πήρε την μπάλα θα καρφώσει ο Μπαλτσερόφσκι. Έχει ζητήσει και φάουλ από τον Σιμεωνίδη που του δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσει. Ο Τζέριαν Γκραντ είναι επίσης έτοιμος, όπως και ο Γκάλινατ, για τις αλλαγές που θα γίνουν από τους δύο coach, αλλά όχι, τον έστειλε πίσω τον Γκραντ. Ο Αταμάν. Ήταν να μπει ο Γκραντ αντί του Ναν. Ο Ναν έδειξε ότι είναι καλά και έτσι απέσυρε για την ώρα τον Γκραντ. Ξανά στον πάγκο Αταμάν. Λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου, που έχει ένα ισόπαλο σκορ στους 18 πόντους. Ο Γκάλινατ πήρε τη θέση του Τολιόπουλου. Μποχωρίδης με τον Σλαφτσάκη. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Γκάλινατ τον σταμάτησε, έκανε μπλοκ εκεί, θυμίζοντας και λίγο βόλεϊ. Μπαλτσερόφσκι και φάουλ του Ρίτ τώρα. Είναι βολές γιατί είναι 5ο ομαδικό για τον Άρη σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ. Εδώ ο Μπαλτσερόφσκι. Μπαλτσερόφσκι έχει 7 πόντους και 6 rebound τώρα στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού που να βρίσκεται σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Μωραϊτης έχει 9. Ο Μπαλτσερόφσκι και ο Ναν από 7. Και ο Γκριγκόνης 8. Από τις βολές του Ναν. 43-50 και ο Ναν τώρα βγαίνει για να μπει ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος στο NBA έχει παίξει περισσότερους αγώνες από ότι ο παίκτης που αντικατέστησε. Ο Γκραντ έχει 287 παιχνίδια σε 6 σεζόν στο NBA. Ο Ναν είναι στα 193, σε μικρότερο πάντως χρονικό διάστημα μιας τετραετίας εκεί στο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα του κόσμου. Αλλά είχε και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ναν τώρα από το λάθος που έκανε ο Γκάλινατ στην πιεστική άμυνα των παικτών του Παναθηναϊκού άλλαξε η κατοχή. Πάμε για το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Μπαλτσερόφσκι κερδίζει άλλο ένα επιθετικό και μετά το φάουλ. Βολές θα εκτελέσει ο Αλεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι. Εδώ μετά το lay-up του Βιλντόζα. Εδώ είναι η φάση, το φάουλ του Σανόγκο. Τέταρτο και είδαμε ότι ήταν φάουλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης των διαιτητών. Εύστοχος στη μία από τις δύο βολές ο Μπαλτσερόφσκι. Έχει 2-5 πλέον στο παιχνίδι. Διαφορά είναι στους 9. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σανόγκο για 3 και φάουλ του Παπαπέτρου στον Μποχωρίδη. Είναι το 4ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεσόουζα στη θέση του Σανόγκο που έχει 4 φάουλ πλέον. Ο Μποχωρίδης με τον Γκάλινατ. Είναι και ο Ρίτς στο παιχνίδι. Πάσα για τον Ντεσόουζα. Τον δυσκόλεψε. Τέλος χρόνου σε λίγο. Ο Ρίτ και rebound από τον Γκραντ μετά το άστοχο σου 3 πόντων
του Ρίτκε καθώς πάμε προς το τέλος του τρίτου τέταρτου στο σημερινό παιχνίδι. Μπάλα πάει συνέχεια στον Μπαλτσερόφσκι, έχοντας αυτή την διαφορά από τον αντίπαλό του, τον Ντε Σόουζα. Ξανά βολές για τον Μπαλτσερόφσκι. Για πρώτη φορά στον σημερινό αγώνα μια ομάδα ξεπερνά τους 20 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Ο Μπαλτσερόφσκι συνεχίζοντας βάζει την πρώτη, χάνει τη δεύτερη. Το έκανε και λίγο πριν. Η διαφορά είναι στους 10 ξανά. Η πιο μεγάλη, θυμίζω, 27-38 στους 11. Ο Άρης μείωσε στους 5. Τώρα η διαφορά ξανά είναι διψήφια. Στους 10 επίθεση για τον Άρη. Μποχωρίδης θέλει να πλησιάσει. Stop από τον Μπαλτσερόφσκι, που είπε όχι στον αντίπαλό του. Βήματα από τον Γκραντ και μένει ελάχιστος χρόνος για τον Άρη πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, που είναι η καλύτερη έως τώρα στο παιχνίδι. Ασφαλώς η πιο ενδιαφέρουσα. Θα τελειώσει το δεκάλεπτο με τη διαφορά στους 10 πόντους. Μένει άλλο ένα για το τέλος του αγώνα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 2 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μικρές διαφορές σε κάθε δεκάλεπτο και το άθροισμά τους παραπέμπει στους 10 με τους οποίους προηγείται, 10 πόντους. 43-53 άρχισε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Θα πάμε στην Ευγενία Γήτα για έναν πολύ έντονο διάλογο του προπονητή Γιάννη Καστρίτη με τον Ντε Σόουζα, αν είδα καλά, Ευγενία. Ακριβώς, Γιώργο, έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο με αφορμή την τελευταία εκδήλωση επίθεσης του Άρη και την αστυνομισία που υπήρχε ανάμεσα στον Ντε Σόουζα και τον Ποχωρίδη. Ο οποίος είναι στο παιχνίδι. Είναι στο παιχνίδι. Γύρισε ο Ντε Σόουζα, χτύπησε με γροθιά το προστατευτικό του Άρη. Τον έδιωξε ο Καστρίτης, τον έβαλε στην άκρη. Αφού ηρέμησαν τα πνεύματα και είπε στους παίκτες ότι θέλω να σας δω να παίζετε σαν άρεσε σε άμυνα και επίθεση, ο Ντε Σόουζα ζήτησε συγγνώμη. Τον είπε ο Καστρίτης ότι είμαστε μαζί από την αρχή της σεζόν. Όταν λέω κάτι θέλω να γίνεται, συμφώνησε ο Ντε Σόουζα και μετά ο κόσμος άρχισε να χειροκροτεί γιατί είδε τους δύο άντρες να τα βρίσκουν. Και εδώ κάνει τώρα την πάσα, την ασίστ ο Ντε Σόουζα για τον Μποχωρίδη. Παριστάνει τους 45 πόντους. Ακούμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ήταν σαφής ο Αταμάν. Θα επιμείνουμε στο inside game με Μπαλτσερόφσκι, με Σαμοντούροφ, με post-up παιχνίδι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου και ως δεύτερη επιλογή στην επίθεση είναι η μπάλα στα χέρια του Λούκα Βιλντόζα για να εκτελέσει ο Αργεντίνος. Ο Παναθηναϊκός που έχει κρατήσει πολύ χαμηλά επιθετικά τον Τολιόπουλο. Εδώ ο Ντε Σόουζα από την πάσα που έκανε αντέδρασε σφίγγοντας την γροθιά με το καλάθι της ομάδας του. Δεν πέρασε η πάσα του Παπαπέτρου. Εδώ ο Τολιόπουλος, για τον οποίο έλεγα πριν, τον έχει περιορίσει ο Παναθηναϊκός στον σημερινό αγώνα. Ο Γκάλινατ ευστοχή σε σου 3 πόντων. Η εναλλακτική λύση επιθετικά για τον Άρη, Τολιόπουλος και πλέον Γκάλινατ που επιστρέφει. Ο Γκάλινατ είναι στους 12 πόντους. Πρώτο σκόρ του αγώνα. Pick and roll με τον Μπαλτσερόφσκι από τον Βιλντόζα και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παίζει με τον Πολωνό σέντερ και αυτός να κερδίζει φάουλ για να εκτελέσει βολές ή να πετύχει καλάθια. Ο Μπαλτσερόφσκι έχει 9 πόντους με 3 στα 4 δίποντα και 3 στις 7 βολές. Ετοιμάζει να εκτελέσει άλλες 2. Γκριγκόνης και Μίτογλου είναι έτοιμοι για να περάσουν ξανά στο παιχνίδι. Σαμοντούροφ και Παπαπέτρου είναι οι δύο που βγαίνουν. Ήταν το τέταρτο φάουλ για τον Ντε Σόουζα. Θυμίζω ότι έχει 4 και ο Σανόγκο.
Ο Άρης είχε μειώσει στους 5. Μπαλτσερόφσκι έβαλε την πρώτη. Να δούμε, αυτή τη φορά βάζει και την δεύτερη. Με 2-2 βολές από τον Μπαλτσερόφσκι. Προηγείται με 7 ο Παναθηναϊκός. Βγαίνει ο Μπαλτσερόφσκι τώρα για να κλείσει. Αλλάζουν όμως. Γίνονται οι αλλαγές τώρα. Βιλντόζα πάνω στον Τολιόπουλο. Ντε Σόουζα με τον Μπαλτσερόφσκι. Καλή κίνηση από τον Ντε Σόουζα. Με τον ψηλότερο αντίπαλο. Καλάθι του Ντε Σόουζα που παίζει με 4 φάουλ. Διαφορά είναι ξανά στους 5. Ο Βιλντόζα για 3. Εύστοχος. Το έχει αυτό το σούτ. Ο Αργεντινός. Πρώτη πόντι του Βιλντόζα με το τρίποντο που είδαμε πριν από λίγο για το 50-58. Πέντε δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη και φάουλ από τον Γκριγκόνης. Το τρίτο φάουλ του Γκριγκόνης στον αγώνα. Εδώ βλέπουμε το τρίποντο από τον Λούκα Βιλντόζα. Ο Μποχωρίδης με τον Τολιόπουλο. Περνάει από 2. Και ο Μωράιτης ήταν αυτός που τον σταμάτησε με φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πλάγια. Ο Τολιόπουλος έχει 2-7 σούτ και 0 στις 2 βολές. Έχει και 4 λάθη ο αρχηγός του Άρη. Και φάουλ του Μωραέτη τώρα στον Μποχωρίδη. Μωραέτης είχε κάνει και το φάουλ πριν τώρα. Σταμάτησε αντικανονικά και τον Μποχωρίδη εδώ. Δείτε ξανά το φάουλ με το σώμα. Βγάζει εκτός ισορροπίας τον αντίπαλό του που θα εκτελέσει 2 βολές. Βγήκε ο Μωραήτης και στην θέση του πέρασε ο Γκραντ, εδώ δίπλα στον Ναν. Ο Δημήτρης Μωραήτης. Οι ελεύθερες βολές είναι από το πρώτο ημίχρονο ένα ζήτημα για τον Άρη. Πλέον 7 στις 15, στο 47% και 7 στις 16 και οι δύο. Έξω από τον Μποχωρίδη και είναι ο Γκριγκόνης για να κάνει φάουλ τώρα ο Μποχωρίδης. Επηρεασμένος λίγο και από ότι προηγήθηκε η ψυχολογία του. Ο Χαρέλ έτοιμος για να αλλάξει τον Μποχωρίδη. Εδώ τώρα έχει κάνει την επέμβασή του και ο coach. Βγάζει τον Μποχωρίδη για να ηρεμήσει λίγο και να μπει στην θέση του Χαρέλ καθώς μένουν λιγότερα από 8 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Μπαλτσερόφσκι μέχρι το καλάθι και καλάθι και μια βολή για τον Μπαλτσερόφσκι που γίνεται πλέον σημαντικός παράγοντας του αγώνα. Παίζοντας για πολύ μεγάλο διάστημα από την αρχή και δείχνοντας που μπορεί να βοηθήσει. Έφτασε τους 13 πόντους του Μπαλτσερόφσκι, έχει 7 rebound. 2 μπλοκ, 2 κοψίματα δηλαδή. Και θα εκτελέσει και μία βολή. Είναι η 10η βολή που εκτελεί σήμερα στον αγώνα ο Μπαλτσερόφσκι. Έχει ευστοχήσει στις 5 από τις 9. Διαφορά είναι στους 10 πόντους πάλι. Αυτό που έχουμε δει είναι να προηγείται με 10 έως και 11 πόντους ο Παναθηναϊκός, να μειώνει στους 5 ο Άρης, να φεύγει ξανά στους 10. Ο Παναθηναϊκός κάπως έτσι πάει το παιχνίδι. Τώρα 7,5 λεπτά πριν από το τέλος έχασε την βολή. Έχει πλέον 5 στις 10. Ο Μπαλτσερόφσκι πήρε όμως την πάσα. Φτάνει σε ένα lay-up. Καθώς ο Ντε Σόουζα με 4 φάουλ είναι δύσκολο να κάνει άμυνα όπως θα ήθελε. 15 η πόντη του Μπαλτσερόφσκι στο παιχνίδι. Πάσα του Ντε Σόουζα. Καλή πάσα για τον Τολιόπουλο. Η ασίστα από τον Ντε Σόουζα. Το λέει από τον Τολιόπουλο που φτάνει τους 7 πόντους. Ο Τολιόπουλος έχει και 6 ασίστ βεβαίως.
Φάουλ του Μπλούμπεργκ στον Μίτογλου που είναι ξανά στον αγώνα. Ο Άρης στα play-offs το ξεκίνημα θα χρειαστεί χωρίς αμφιβολία τους δύο απόντες σήμερα, Κατσίβελη και Στάρκ, για την περιφέρεια. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μια τετράδα απουσιών, όπως είπαμε, με Σλούκα, Χουάντσο, Καλαϊτζάκη και Κώστα Αντετοκούμπο στον σημερινό αγώνα. Σαμοντούροφ ετοιμάζεται να μπει ξανά στο παιχνίδι αν ευστοχίσει τώρα ο Μίτογλου. Όχι. Ευστόχησε ο Μίτογλου, αλλά είναι ο Μπαλτσερόφσκι αυτός που βγαίνει. Μένει ο Μίτογλου στο παιχνίδι. Ο Μπαλτσερόφσκι πραγματικά έχει καταναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Έχει, όπως είπαμε, 15 πόντους και 7 rebound. Είναι πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Γκάλινατ με τον Ντε Σόουζα που έχει αντίπαλο τον Μίτογλου. Θέλει να αποστάρει και τον αντίπαλό του. Γυρίζει και πετυχαίνει τον καλάθι ο Ντε Σόουζα που επιθετικά σε αυτό το διάστημα και μετά τον έντονο διάλογο είναι πολύ καλός, πολύ αποτελεσματικός, πολύ ουσιαστικός. Βέβαια παίζει με 4 φάουλ. Ο Βιλντόζα σε σου 3 πόντων για το rebound όλοι εκεί. Ο Γκραντ με τον Μίτογλου, νέο σουτ είναι για 2. Το εύστοχο σουτ του Μίτογλου. Η διαφορά πλέον στους 12, η πιο μεγάλη στο παιχνίδι και time out που ζήτησε ο Καστρίτης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Πάγκος του Άρη στο time out, ενώ απομένει κάτι περισσότερο από 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Εδώ στο Νιγκάλης Χολ του Αλεξανδρίου στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται η φάση top 6 του πρωταθλήματος και αρχίζουν την Τετάρτη μεθαύριο τα play-off. Θα πούμε αργότερα τα πρώτα παιχνίδια, τις ώρες, όλα τα παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την R3 που καλύπτει την Stoiximan Basket League. Εδώ ο Καστρίτης και ακούμε την Ευγενία Γήτα για τις οδηγίες που έδωσε πριν από λίγο ο προπονητής του Άρη. Στο κομμάτι των rebound στάθηκε αρχικά ο Γιάννης Καστρίτης. Είπε: θέλω να πηγαίνετε όλοι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να χάνετε και τις θέσεις σας. Και μετά στην εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκού να δεχόμαστε τρίποτο ή δίποτο, όπως έκανε στην τελευταία φάση ο Μίτογλου. Και έδωσε εντολή για τις επιθέσεις στον Τολιόπουλο να παίξει τον Ντε Σόουζα. Εδώ ο Ντε Σόουζα και καρφώνει θεαματικά. Είπαμε ότι στο επιθετικό μέρος, σε αυτό το δεκάλεπτο, ο Ντε Σόουζα σηκώνει στις πλάτες του ολόκληρο τον Άρη, που είναι 10 πόντους πίσω από τον αντίπαλό του. Την ομάδα που έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στο φετινό πρωτάθλημα. Έξοχη η πάσα από τον Γκριγκόνης. Τελείωσε την προσπάθεια ο Μίτογλου. Διαμαρτύρεται ο Καστρίτης γιατί λέει, όπως με ενημερώνει η Ευγενία Γήτα, ότι ο Μίτογλου τράβηξε το Στεφάνι. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Νίκο Καραγιώργη βλέποντας αυτή την επίθεση. Κλέβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γκριγκόνης. Ναι, Νίκο. Αυτό που είδαμε νωρίτερα, δηλαδή τον Ντίνο Μίτογλου να λειτουργεί ως playmaker και τελικά να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την επίθεση. Αυτό ζήτησε ο Αταμάν, ο οποίος τώρα ζητά διαφητικό από τον Σανόγκο. Ναι, τώρα ο Σανόγκο και έχει, ναι, κάνει αυτό που έκανε ο Σανόγκο τώρα δεν, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πέμπτο, φεύγει. Αλλά σίγουρα βλέπουμε και την αντίδραση του Ισμαήλ Σανόγκο. Αλλά οκ. Okay. Δείτε εδώ. Αυτή είναι η φάση. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερος σχολιασμός. Οι διαιτητές έχουν πάει στο monitor για να κάνουν ανασκόπηση αυτής της συγκεκριμένης φάσης. Σημεωνίδης δεξιά. Τσολάκος εδώ σε πρώτο πλάνο. Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας. Αντιαθλητικό δείχνει ο Σημεωνίδης και είναι μια σωστή απόφαση.
Εδώ ήταν τώρα κάποιες εικόνες μετά το φάουλ του Σανόγκο που έχει βγει. Έχει αποβληθεί με 5. Ο Γκριγκόνης είναι στην γραμμή των βολών. ...56-70... στους 14 καταγράφεται η πιο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. 5-27 για το τέλος. Και επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Βιλντόζα. Ο Μίτογλου. Σαμοντούροβ. Βιλντόζα. Έκανε το σούτ. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Καταπληκτική ασίστ από τον Γκραντ για τον Σαμοντούροβ. 56-72. Μεγαλώνει η διαφορά σε αυτό το δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρίντ από την baseline. Καλάθι και μία βολή για τον Αμερικανό. Θα δούμε και πάλι την προσπάθεια. Το ανάποδο lay-up. Και εδώ το κάρφωμα του Σαμοντούροβ από την καταπληκτική πάσα του Τζέριαν Γκραντ πριν από λίγο. Ο Καστρίτης έβαλε στο παιχνίδι τον 11ο από τους 12 παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Ο Ανδρέας Καλόγυρος είναι στον αγώνα. Είχε παίξει 9 λεπτά στον αγώνα του δεύτερου γύρου, στη νίκη του Άρη στο ΆΚΑ επί του Παναθηναϊκού. Είχε σημειώσει 2 πόντους ο Καλόγυρος, 21 ετών. Το έμεσο τρίποντο από τον Ριντ κατέβασε τη διαφορά στους 13 πόντους. Σαμοντούροφ με τον Καλόγυρο αντίπαλο. Ο Γκραντ σε σούτ 3 πόντων. Ο Τζέριαν Γκραντ δεν δημιουργεί μόνο, εκτελεί όταν χρειάζεται. Πολύ εργαλείο φέτος για τον Παναθηναϊκό. Από τους παίκτες που δίνουν λύσεις στον Αταμάν. Ο Ρίντα από τη γωνία σε σούτ 3 πόντων είναι εύστοχος, συνεχίζει. Οι 6 τελευταίοι πόντοι του Άρη είναι δικοί του. Τέσσερα λεπτά ακόμη. Ο Γκραντ. Κάτι σαν σουτ. Rebound από τον Καλόγυρο και τώρα ο Γκάλινατ. Έρχεται και ο Μπαλτσερόφσκι, αλλά έχει δοθεί φάουλ στον Ματζούκα. Και βολές για τον Γκάλινατ. Δύο ομάδες έχουν πάρει τον μπόνους από τα ομαδικά φάουλ. Τώρα ο Γκάλινατ. Φτάνει τους 13 πόντους. Έχει χάσει 10 βολές στον σημερινό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός 6. Και καθώς εκεί ο Σαμοντούρο προσπάθησε να κλέψει από τον Ντεσόζα, κρεώνεται με φάουλ και στέλνει τον αντίπαλό του στη γραμμή. Ξανά ο Μποχωρίδης στην πεντάδα του Άρη. Αλλάζει τον Τολιόπουλο. Ο Ντεσόουζα έχει 14 πόντους. Πρώτο σκορ του Άρη πλέον. 10 rebound.
χάνει την πρώτη βολή που εκτελεί στον σημερινό αγώνα. Έχει 7 στα 9 δίποτα. Από τα 10 rebound τα 5 είναι επιθετικά. Έχασε και την δεύτερη βολή ο Ντε Σόουζα. Σαμοντούροβ με τον Βιλντόζα. Η περιστροφή εκεί για να έρθει ένα σούτ 3 πόντων από τον Βιλντόζα. Rebound του Ντε Σόουζα. Το ενδέκατο στο παιχνίδι. Έχει κάνει double-double ασφαλώς. Όχι τώρα, από πριν. Ο Μποχωρίδης με τον Ρίτ σε σούτ 3 πόντων. Άλλο ένα rebound επιθετικό από τον Ντε Σόουζα. Τώρα ο Γκάλινατ σε σούτ 3 πόντων. Ούτε αυτός. Rebound αμυντικό από τον Σαμοντούροβ. Ο Γκραντ ψάχνει τις επιλογές του. Σαμοντούροφ σε την προσποίηση και στην πάσα. Έξτρα πάσα για τον Ματζούκα. Και από την ασίστ τελικά του Γκραντ, ο Ματζούκας ευστόχησε. Και έτσι λοιπόν διαφορά είναι στους 15 με το καλάθι του Λευτέρη Ματζούκα. Ο Ματζούκας στους 5 πόντους. Ο καλόγυρος με τον Ντε Σόουζα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Σόζα πήρε άλλο ένα σουτ. Θετικό από τον Μποχωρίδη. Αλλίωσε την πορεία της μπάλας ο Σαμοντούροφ και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει την επόμενη επίθεση με τον Γκραντ. Σλαυτσάκης είναι έτοιμος να επιστρέψει στον αγώνα με τη διαφορά στους 15. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται και έρχεται ο Μπαλτσερόφσκι να δώσει συνέχεια στην θαυμάσια σημερινή εμφάνισή του. Φτάνει τους 17, έχει 9 rebound. Μπαλτσερόφσκι με 6 στα 7 δίποντα. Καστρίτης βάζει και τον 12ο της σημερινής ομάδας, ο Φίλιππος Τσαχτσίρας από την Καστοριά είναι στο παιχνίδι, θα πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Τσαξίρας είναι διεθνής παλαιότερα με τις μικρές αποκαλούμενες μικρές εθνικές ομάδες. Αστόχησε ο Ρίντ, επιμένει επιθετικά. Είναι ένα σφύριγμα τώρα που σταματάει το παιχνίδι από τον Τσολάκο. Πάει στην γραμματεία. 73 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός θα φύγει και στο παιχνίδι του Top 6 νικητής από τη Θεσσαλονίκη, όπως και στον αγώνα του πρώτου γύρου. Τότε με διαφορά 10 πόντων στο τελικό σκορ, τώρα προηγείται με 17. Οι διαιτές θα δουν λίγο τον χρόνο, αυτό είναι ένα σημείο τώρα που θα διευκρινίσουν. Ναι, ναι, για τον χρόνο. Θα μείνει έως την λήξη του αγώνα. Και καθώς περιμένουμε να πούμε ότι τα play-off ξεκινούν Τετάρτη μεθαύριο με 2 αγώνες. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 και 4, Περιστέρι Κολοσσός Ρόδους στις 8 και 4. Συνεχίζονται την 5η με τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και η πρώτη αγωνιστική των play-off θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στην Πάτρα, όπου ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τον Άρη σε αγώνα που θα αρχίσει στις 5 και 4 και όπως είπαμε όλα τα παιχνίδια live από την R3, καθώς τα play-off θα συγκεντρώσουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις 2 νίκες. Αυτή η φάση, όποια ομάδα κάνει 2 νίκες, συνεχίζει. Και η μπάλα είναι για τον Άρη, καθώς μένουν μόλις 2 δεύτερα. Διευκρινίστηκε τι ακριβώς είχε συμβεί. Επαναφέρει ο Μποχωρίδης. Ο καλόγυρος πήρε το σουτ. Και έχουμε σφύριγμα για φάουλ και 3 βολές. Ο φάουλ ο Βιλντόζα, τις βολές θα εκτελέσει ο Ανδρέας Καλόγυρος.
παίζει για 8η φορά σε αγώνα φετινού πρωταθλήματος. Ο Καλόγυρος έχει μέσο όρο χρονικής συμμετοχής στα 3 λεπτά. Εδώ βάζει και τις 3. Απόλυτη ευστοχία από τον Καλόγυρο και το σκορ γίνεται 66-80. Ματζούκας. Μπαλτσερόφσκι ξανά στο παιχνίδι. Μιλντόζα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πάσα στον Μπαλτσερόφσκι κοντά στο καλάθι. Διπλή προσποίηση. Ο Καλόγυρος πήρε την κατοχή για τον Άρη. Θα επιτεθεί. Τον σταμάτησε ο Ματζούκας. Τον βοήθησε και ο Σαμοντούροφ με την άμυνα που έκανε. Ο Βιλντόζα. Ο χρόνος που κυλά αντίστροφα για το τέλος και την 26η νίκη του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μπαλτσερόφσκι έκανε και ένα σου 3 πόντων. 26-1 ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό που πάει στα play-off, όπως είπαμε, με το απόλυτο για το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Καστρίτης έδωσε εντολή να γίνει επίθεση, ο Ρίτ το έκανε και ο αγώνας κλείνει με ένα καλάθι από την πλευρά των γηπεδούχων του Άρη. 68-80 είναι το τελικό σκορ. Η νίκη του Παναθηναϊκού και οι δύο ομάδες συνεχίζουν στα play-off. Έχουν αγώνες τις επόμενες μέρες. Είπα πριν ποιο είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Εδώ οι παίκτες των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια, όπως και οι προπονητές, η αγκαλιά του Καστρίτη. Ασχαρητήρια στον Ναν. Σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός πέτυχε 27 πόντους και ο Άρης 25. Είναι προφανές ότι άλλαξαν κάποια πράγματα. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη, κοντά του τον Εργίνα Ταμάν. So, coach, was this game an opportunity to rotate your roster and to use it like a preparation for the upcoming games? Yes. So we played good basketball. We use many players. I am very satisfied to the our young player Samadurov. He has a great quality, and next season we will use him more on the regular roster. So he showed tonight his capacity. It's very important. For me, for Greek basketball, will be very important. On the other side, so congratulations to my team because now the Greek league playoff will start and the regular season and the extra season, it's over. We finish the season on the first position only with one loss. So it's a great performance. Now we will start the preparation for the playoffs. Thank you very much, coach. Nico. Τον Τούρκο προπονητή, αν ήταν το σημερινό παιχνίδι μια ευκαιρία για να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής αλλά και να το χρησιμοποιήσει ως προετοιμασία για τα επόμενα παιχνίδια μας. Είπε, ναι, πραγματικά, γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένος, ειδικά από τους νεαρούς παίχτες. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, τον οποίο χαρακτήρισε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Έδειξε σήμερα ορισμένες από τις δυνατότητές του και είναι σίγουρο ότι του χρόνου θα έχει περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ό,τι αφορά την εμφάνιση γενικά, δήλωσε ότι έμεινε αρκετά ικανοποιημένος. Ολοκληρώσανε την κανονική περίοδο και τον έξτρα γύρο του πρωταθλήματος με μόλις μία ήττα και βέβαια στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και πλέον η προσοχή του στρέφεται στα παιχνίδια των play-off που θα ξεκινήσουν σε μερικά 24 ώρα. Πάμε αμέσως στην Ευγενία Γήτα, έχει κοντά της τον Γιάννη Καστρίτη. Κύριε Καστρίτη, μετά από 23 μέρες περιμένατε τον Άρη αγωνιστικά πιο πεινασμένο εν ώψη της έναρξης των play-off και ένα σχόλιο για το φραστικό επεισόδιο με τον De Souza. Δεν υπήρχε κανένα φραστικό επεισόδιο με τον De Souza. Πραγματικά δεν περίμεναν αυτές τις δύο πρώτες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε 23 μέρες άπραγοι, τα παιδιά κάνουν φοβερή προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Τους δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια και εγώ και οι συνεργάτες μου το συζητάμε κάθε μέρα γιατί τηρουμένων των αναλογιών είναι πολύ δύσκολο να μείνεις ενεργός. Εμείς είμαστε μια ομάδα που συνεχώς απαιτούμε από τους εαυτούς μας το 200% και αν η ερώτησή σας έχει να κάνει με κάποιες φορές που εγώ στον πάγκο τους έλεγα ότι πάμε παιδιά, πάμε λίγο ακόμα, πάμε λίγο πιο πεινασμένα, είναι όχι γιατί δεν δίνανε το ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά γιατί προσπαθούμε να τους πιέσουμε να δώσουν ακόμα περισσότερα.
Αρχίζουν τα play-off τώρα. Τελείωσε ο τρίτος γύρος, τελείωσε το format, ξεκινάνε τα play-off. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό από εδώ και έπειτα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό. Ήταν δίκαιη η νίκη του σήμερα. Συγχαρητήρια για την πρόσκληση στο Final Four, όπως και στον Ολυμπιακό. Και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο Άρης έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια από την αρχή της σεζόν και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη με την παρουσία του στο EuroCup που ήταν εξαιρετική. Παίζει πάνω από το 100%, όπως είπε και σωστά, πολύ σωστά ο Γιάννης Καστρίτης, και έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση που είναι τα play-off. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα play-off, αλλά έχει τον μεγάλο στόχο για την ώρα που είναι το Final Four της EuroLeague. Τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ. Και ξανά εικόνα από το Nick Gallis Hall που έχει αδειάσει. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας με νίκη του Παναθηναϊκού 80-68 επί του Άρη. Πάρτε και μια συνολική εικόνα στα στατιστικά των δύο ομάδων από 41 rebound. Κάθε ομάδα ανέβηκε ο αριθμός και εσείς assist, η δημιουργία με τον Παναθηναϊκό να έχει φτάσει τις 21. Βελτιώθηκαν λίγο και τα ποσοστά στα σουτ τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή ήταν μπροστά στο σκορ και εξασφάλισε την 26η νίκη του σε 27 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Αρχίζουν τα play-off, όπως είπαμε, από την Τετάρτη έρχονται στο προσκήνιο, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα δούμε αναλυτικά, αγώνα προς αγώνα, μέσα από την R3 και τις απευθείας μεταδόσεις. Σε αυτό το σημείο, όλοι όσοι εργάστηκαν για την απευθείας μετάδοση σας δίνουν τις καλύτερες ευχές για ένα δευτεριάτικο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.